διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Σήμερα θα συζητήσουμε ιδιαίτερα το ζήτημα των ελληνοτουρκικών και γενικότερα των εθνικών ζητημάτων όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται. Όμως πριν πάμε στα ζητήματα αυτά, να θυμίσουμε ότι η επικοινωνία με την εκπομπή μπορεί να γίνει είτε ζωντανά με το τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-34-28-676, 210-34-28-676, ή μέσω του email της εκπομπής στο μικρόφωνο papaki@gmail.com. Λοιπόν, στο μικρόφωνο με ph papaki@gmail.com. Όπως και να έχει πάντως, να πούμε ορισμένα πράγματα για μάλιστα να πάρουμε πριν ξεκινήσουμε να συζητήσουμε, και περιμένοντας κιόλας και τους φίλους που περιμένουμε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε την συζήτηση αυτή, να απαντήσουμε έτσι, να σχολιάσουμε ορισμένα πράγματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα. Καταρχάς, είναι εντυπωσιακό το γεγονός, το ζήτημα της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και τον τρόπο που γίνεται. Εγώ έχω σταματήσει να ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να συζητάς για πράγματα για τα οποία πλέον ανακαλύπτουν άλλοι μετά από 10 χρόνια. Και υπάρχει τέτοιος σκοταδισμός, τέτοια ανοησία που κυκλοφορεί, που πραγματικά κυριολεκτικά σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Σηκώνουν ψηλά τα χέρια και λιγάκι με ενοχλεί κιόλας, και ιδιαίτερα το ζήτημα των οικονομικών αναλύσεων του τύπου τόσα θα χάσουμε, τόσα θα γίνει, όλο αυτό το σκηνικό ρημαγδός που γίνεται σχετικά με το αν θα μείνουμε ή δεν θα μείνουμε στο μνημόνιο, όλοι ξαφνικά κόπτονται για τα ζητήματα αυτά. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ξεκινήσαμε μαζί να λένε ανοησίες, να μην έχουν μέτρο, να μην κοιτάνε την πραγματικότητα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Παράδειγμα, ένας φίλος που μας λέει εδώ πέρα για τα ζητήματα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Η ερώτηση σε διάφορα site αναφέρεται το συνολικό ποσό με το οποίο ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες με διάφορους νόμους από το 2009. Στην ουσία είναι από το 2008, με νόμο το 2008 του Αλογοσκούφη ξεκίνησε η διαδικασία, όχι ανακεφαλοποιήσεων, υποστήριξη των τραπεζών. Μέχρι το 2012 ανέρχεται σε 238 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σε πρόσφατη συζήτηση κάποιος υποστήριξε ότι αυτό δεν ισχύει, ότι από αυτά τα χρήματα δόθηκε ένα πολύ μικρό ποσοστό, ούτε καν το πρώτο του αλογοσκούφι δεν δόθηκε ολόκληρο και μάλιστα πολλά από αυτά που τελικά πήραν η τράπεζα επιστράφησαν. Γνωρίζουμε αν αυτό ισχύει και ποια είναι η αλήθεια. Αναλογικά, στο συνολικό χρέος, ποια η ποσοστία συμμετοχή του δανεισμού για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καταρχάς, να προσέχουμε λιγάκι, γιατί πραγματικά τα διαβάζω και εγώ αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές τα λένε και άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι οικονομολόγοι. Ή τέλος πάντων, σας λέω, ξεκινήσαμε μαζί και υποτίθεται ότι έχουν και πέντε γνώσεις παραπάνω από τον κοινό πολίτη, ή τουλάχιστον έχουν δυνατότητα να το ελέγξουν. Ας προσέξουμε λιγάκι το ζήτημα αυτό. Τα 238 ή 250 ή 260 άλλοι βγάζουν ανάλογα με τα ΦΕΚ τα οποία βρίσκουν. Λοιπόν, δεν πρόκειται για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Πρόκειται για ενισχύσεις των τραπεζών, οι οποίες δόθηκαν όχι με τη μορφή του ρευστού. Ένα πολύ μικρό μέρος από αυτό ήταν με τη μορφή ρευστού. Το μεγαλύτερο μέρος δόθηκε με τη μορφή εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου δόθηκαν στις τράπεζες με σκοπό να γυρίσουν οι τράπεζες προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να αντλήσουν κεφάλαια από αυτά. Αυτό, οι εγγυήσεις δηλαδή, δεν περνάνε στο δημόσιο χρέος της χώρας παρά μόνο εάν οι τράπεζες δεν πληρώσουν, δεν καλύψουν δηλαδή την εγγύηση αυτή τελικά ή το δάνειο που παίρνουν ή τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τότε αναγκάζει το ελληνικό δημόσιο να καλύψει. Τέτοιο πράγμα δεν συνέβη. Αυτό που περνάει στο δημόσιο χρέος είναι το κόστος της εγγυητικής επιστολής. Γιατί όταν βγάζετε μια εγγυητική επιστολή, είτε είσαι ιδιώτης είτε κράτος, σου κοστίζει κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι ένα κόστος έκδοσης και το επιτόκιο. Αυτά περνάνε στο χρέος. Λοιπόν, και όχι πάντα, εξαρτάται. Λοιπόν, αυτά τα 238 δισεκατομμύρια δεν είναι χρέος το οποίο δημιουργήθηκε από τις τράπεζες και πέρασε στο ελληνικό δημόσιο. Και όποιος σας το λέει, επιεικώς δεν ξέρει τι λέει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που πέρασε στο χρέος, στο δημόσιο χρέος, εκ μέρους των τραπεζών, είναι και η ανακεφαλοποίηση. Η ανακεφαλοποίηση είναι 3 στον αριθμό. Ξεκίνησαν με το PSI, το περίφημο μετά το PSI το 2012 και ολοκληρώθηκαν με την τελευταία ανακεφαλοποίηση Τσακαλώτου μετά το τρίτο λεγόμενο μνημόνιο. Σύνολο περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά έχουν καταγραφεί στο δημόσιο χρέος της χώρας. Αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκονται σε εκκρεμότητα πάνω από 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με δεδομένο ότι έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο και τις προνομιούχες μετοχές που πήρε στο όνομα των ανακεφαλοποιήσεων, και αυτό το πράγμα εκκρεμεί προς το ταμείο, αυτή η οφειλή έρχεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έδωσε τα λεφτά εκ μέρους του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτό είναι το ποσό που πέρασε το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι το ποσό. Δυστυχώς να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι δεν μας έφτανε μόνο η μνημονιακή αθλειότητα της προπαγάνδας. Έχουμε φτάσει σήμερα να βγαίνουν διάφοροι οικονομολόγοι αντιμνημονιακοί, και το λέω όχι με την έννοια πάντα ότι εμένα δεν με νοιάζει αν ο οικονομολογών είναι οικονομολόγος ή δεν είναι, δεν με απασχολεί. Έχω δει τι καθηγητάδες έχουμε. Χθες σας έλεγα για μια περίπτωση καθηγητή, πανεπιστημιακού καθηγητή οικονομικής θεωρίας, όπου είχαμε βρεθεί στον κύριο Παπαδάκη την εκπομπή και off the record μου έλεγε με ποιο δικαίωμα μιλάτε γιατί δεν είσαστε καθηγητής. Το πώς γλίτωσα τα χέρια μου δεν ξέρω πώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέω και το πρώτο είναι γιατί δεν το λέτε on record, τουλάχιστον να το δει να κρίνει ο τέτοιος, πώς το λένε. Ο τηλεθεατής, τι ακριβώς λέγεται. Λοιπόν, δεν μας έφταναν αυτοί. Μας έχουμε πέσει τώρα και στη λούμπα των λεγόμενων αντιμνημονιακών οικονομολόγων, οι οποίοι πραγματικά λένε τις κάλτσες τους. Τις κάλτσες τους. Και δεν κάνουν απλά. Εντάξει, στα τραπεζικά τα χρηματοοικονομικά είναι λιγάκι δύσκολα πράγματα. Δεν είναι δύσκολα, είναι μπερδεμένα μάλλον. Πάρε ένα τηλέφωνο, αδερφέ, πριν γράψεις μια βλακεία. Πάρε ένα τηλέφωνο και πες, ρε εσύ, ισχύει. Τουλάχιστον εγώ το κάνω αυτό. Όποτε εγώ δεν αισθάνομαι ασφαλής για κάτι, έχουμε μια παρέα μεγάλη, είμαστε μια μεγάλη παρέα, όχι μόνο στο ΕΠΑΜ, αλλά ευρύτερα, που γνωριζόμαστε χρόνια κτλ. Ξέρουμε ο καθένας το αντικείμενο του άλλου, ξέρουμε το πόσο καλά γνωρίζει κάποιος το ένα αντικείμενο, και οπότε όταν αισθανόμαστε άσχημα ή δύσκολα ή δεν είμαστε ασφαλείς σε ορισμένα ζητήματα, παίρνουμε ένα τηλέφωνο και λέμε, ξέρεις, αυτό
τι γνώμη έχεις, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και με βλέπετε μερικές φορές σε ορισμένα ζητήματα που τρέχουν στην επικαιρότητα δεν τοποθετούμε εύκολα και γρήγορα. Εκτός και αν το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση, θα φάει σφαλιάρα. Λοιπόν, αλλά σε ορισμένα ζητήματα περιμένεις, κάτσε ρε γάμο το, τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί. Δεν βγαίνουμε και λέμε ότι μπαρούφα μας κατέβει στο κεφάλι. Ειδικά αυτή η ιστορία, και ξέρετε, αυτή η ιστορία περί των 238 δισεκατομμυρίων που πέρασαν από τις τράπεζες στο χρέος, το έχουν βγάλει αυτοί οι απατεώνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που σας πουλάνε, πώς το λένε, εξώδικα και μηνύσεις με το αζημίωτο. Και δεν φτάνει που έχουν κάψει κόσμο και κοσμάκι. Του έχουν πάρει και τα χρήματα, θα μου πεις, το 50-50 είναι το θέμα. Ναι ρε παιδί μου, γιατί εκμεταλλεύεσαι τον πόνο και τον καημό του άλλου. Λοιπόν, έχουν κάψει χιλιάδες κόσμο, έχουν χαθεί σπίτια από αυτή την ιστορία, έχουν χαθεί περιουσίες από αυτή την ιστορία. Τώρα είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν αυτοί που κάηκαν πηγαίνοντας σε διάφορους αυτούς τις ιστορίες που δήθεν τους εξασφάλιζαν ότι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα από τις τράπεζες με αυτό το άθλιο επιχείρημα. Το άθλιο, εμφανίζοντας ως ανακεφαλοποίηση ποιες τις εγκυητικές επιστολές που έδινε το δημόσιο προς τις τράπεζες. Και τώρα που έχουν κριθεί αποφάσεις, που έχουν βγει τα δικαστήρια, έχουν νομοδοτήσει, πάνε να γυρίσουν πίσω να προστατευτούν οι άνθρωποι και δεν έχουν καμία δυνατότητα. Και τώρα κλαίνε τα λεφτά που δώσανε, κλαίνε το ότι προσφύγανε. Παρόλα αυτά, αυτοί οι τύποι με διάφορους οικονομολόγους και νομικούς που έχουν εμφανιστεί από το πουθενά, αλλά ξέρουν το θέμα 38, αλλά 10 χρόνια αργότερα, λοιπόν, συνεχίζουν να λένε μπούρδες. Και για να τραβήξουν την προσοχή, καθότι το διαδίκτυο είναι, πώς να το πούμε, η αρένα του αγράμματου. Η αρένα του αγράμματου. Οτιδήποτε. Το διάβασα, μου το έλεγε ένας φίλος τώρα που. Όχι φίλος, ένας περαστικός. Ξέρεις, με σταμάτησε στον δρόμο και μου λέει, εσύ δεν είσαι αυτός. Αυτός θα με έρχομαι για να μου το λες. Μου λέει, πόσα πήρες από την Τράπεζα Κρήτης. Λέω, πόσα πήρα, από πού? Από την Τράπεζα. Κάτσε, μισό λεπτό. Περίμενε. Γιατί έχω πάρει και την Goldman Sachs, έχω πάρει και την Τράπεζα Πειραιώς, έχω πάρει από όλες τις τράπεζες. Είμαι ο πλέον χρηματοδοτούμενος άνθρωπος των τραπεζών στην Ελλάδα, εντός και εκτός Ελλάδος. Λέω, μα το διάβασα στην τέτοια. Και εγώ του λέω, έμαθα ότι. Δεν το θα το πω στον αέρα, αυτό που του είπα. Και θύχτηκε ο άνθρωπος, δικαιολογημένα με αυτό που του είπα, και μου λέει, πού το ξέρεις? Μα το διάβασα στο διαδίκτυο κι εγώ. Για σένα ειδικά, είχε και τη φωτογραφία σου. Λοιπόν, μη ασοβαρευτούμε λιγάκι. Ας ψάχνουμε λιγάκι. Ας ανοίγουμε και κανένα βιβλιαράκι. Δεν αρκεί το διαδίκτυο. Ας ανοίξουμε και κανένα βιβλιαράκι. Ας ρωτήσουμε και κάποιους ανθρώπους που ξέρουν πέντε πράγματα και που ξέρουμε ότι ξέρουν ότι έχουν επιβεβαιωθεί. Ότι όταν γράφανε, ας πούμε, κάτω τουλάχιστον κάτω το μέγιστο, έχουν επιβεβαιωθεί. Δεν το λέω βεβαίως για το Βάιο. Εδώ το φίλο το οποίος μας έστειλε την ερώτηση. Καλά έκανε και την έστειλε την ερώτηση. Εγώ απλά. Λέω το παράπονό μου, γιατί και ένας άλλος φίλος μας λέει, γιατί δεν φέρνετε, ξέρω εγώ, έναν παλιό φίλο και συναγωνιστή, ξεκίνησαμε μαζί, οικονομολόγο. Γιατί με ενοχλεί το γεγονός, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή. Δεν θέλω ποτέ να έρθω σε σύγκρουση με έναν άνθρωπο που ξεκινήσαμε μαζί. Βεβαίως, δεν είχαμε πολιτικούς κοινούς δρόμους, αλλά οικονομολογικά, να το πούμε έτσι. Και τώρα μια να μου λέει διπλό νόμισμα, μια να μου λέει παπαρούνες, μια να μου εμφανίζει το χρέος 700 δισεκατομμύρια. Μια, δηλαδή, και αισθάνομαι άσχημα, διότι κοιτάξτε να δείτε, είναι φυσιολογικό όταν στέκεται απέναντί σου κάποιος άνθρωπος να σέβεσαι το επίπεδο ομιλίας, αλλά δεν μπορείς να δέχεσαι μπούρδες. Και ιδιαίτερα από έναν άνθρωπο που τον σέβεσαι σαν άνθρωπο. Γι' αυτό και ορισμένες φορές θα δείτε ότι δεν επιχειρώ πάντα να φέρω κάποιους ανθρώπους, ας πούμε. Είχαμε επιχειρήσει, για παράδειγμα, τον κύριο Μάζη. Να το πω έτσι ανοιχτά. Ευτυχώς δεν ήρθε. Γιατί μετά από αυτά που είδα και διάβασα που έγραψε, ειδικά για το λειτουργικά, τώρα να μπούμε και στα ζητήματα, έπεσα από τα σύννεφα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ξέρω γιατί το κάνει ή γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Ή έχουμε τέτοια αποβλάκωση πανεπιστημιακή. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σηκώ ψηλά τα χέρια. Δηλαδή, είναι ολοφάνερα τι γίνεται εδώ μέσα. Για οποιονδήποτε έχει στοιχειώδη αντίληψη και με το περιβάλλοντα χώρο.
το να ακούμε τέτοια πράγματα, να ακούμε ότι υπάρχουν δύο σχολές διπλωματίας και διεθνούς πολιτικής, η δυτική και η ανατολική. Πού βρισκόμαστε στην εποχή του Αβδούλ Χαμίτ? Πού βρισκόμαστε δηλαδή? Οι λογικές αυτές υπήρχαν στο Μεσαίωνα, περίπου στο 18ο αιώνα, τελειώσανε. Να ξαναεπαναφέρουμε αυτά τα ζητήματα, μόνο και μόνο για να ταυτιστούμε με τα συμφέροντα των ισχυρών της Δύσης. Δηλαδή, τι πράγματα να φτάσουν. Μια στοιχειώδη λογική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, μια σοβαρότητα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχουν και κάποιες άλλες, έτσι, ένα πολύ, έχει έρθει μαζί μας, είναι και ο Παναγιώτης Ομαντάς. Θα κουβεντιάσουμε έτσι για τα ζητήματα. Λοιπόν, αλλά πριν, πριν πάμε με ένα πολύ απλό από στο φίλο στο Σαμάτι, επειδή μου είχε στείλει πάρα πολύ μεγάλο κείμενο σχετικά με τη χορτοφαγία, φίλε μου. Δεν θα μπω στο ζήτημα τους, πρώτο για κύρια, καταρχάς πρέπει να βγάλουμε την τσίχλα από τον εγκέφαλο. Αυτό είναι πρώτο για κύριο ζήτημα. Δεν μίλησα για τη χορτοφαγία, ούτε για τις επιλογές που θέλει να κάνει κάποιος στον τρόπο διατροφής του. Βρισκόμαστε σε μια εποχή και λόγω της κοινωνικής εξέλιξης έχουμε δυνατότητα να διαφοροποιούμε το διατολόγιο μας και για το καλό και για το κακό. Δεν βρισκόμαστε στην κατάσταση του τροφοσυλλέκτη, οπότε πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένη ποικιλία που μας επιβάλλει το περιβάλλον, αλλά και οι ζωτικές ανάγκες της μικρής μας ομάδας για την οποία ζούμε. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσω αυτή την ιστορία, ούτε με ενδιαφέρει να μπω. Δεύτερον, ο καθένας μπορεί να νομίζει ό,τι θέλει, έτσι, να μένει στην τουαλέτα του και να θεωρεί ότι κάνει το μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του για την πατρίδα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ξέρω ότι αυτός που αγωνίζεται για την πατρίδα του αγωνίζεται μέσα από συλλογικές μορφές. Όποιος δεν αγωνίζεται μέσα από συλλογικές μορφές, απλούστατα δεν αγωνίζεται καθόλου. Και συλλογικές μορφές είναι αυτές που σε διευκολύνουν να απευθύνεις στην κοινωνία, στο κοινωνικό υποκείμενο δηλαδή, που θα φέρει την ανατροπή. Εάν τώρα δεν έχεις και θεωρείς ότι από το μετερίζει το δικό σου, πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις τίποτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ψυχίατροι, ανήκει στη σφαίρα της κοινωνικής ψυχιατρικής, δεν με αφορά. Εντάξει. Και δεύτερον, δεν ήταν η χρυσή εποχή το 2011, όπως μας λες, το 2011. Όχι. Ήταν η εποχή των μεγάλων αυταπατών το 2011. Ήταν η εποχή που νόμιζε ο κόσμος μαζευόταν κυρίως στην πλατεία την εποχή εκείνη, ότι με μια απλή διαμαρτυρία θα τελείωνε η ιστορία. Σε μια εποχή που δεν είχε αντιληφθεί καν το βάθος του προβλήματος, τη χρεοκοπία ενός ολόκληρου καθεστώτος, και μαζί με αυτή τη χρεοκοπία του καθεστώτος ερχόταν και η χρεοκοπία του τρόπου πολιτεύεστε και πολιτικοποίησης που υπήρχε μέχρι τότε και που διαμορφώθηκε βεβαίως στα χρόνια κυρίως της μεταπολίτευσης. Αυτό χρεοκόπησε ολοκληρωτικά το 2011. Εάν ο λόγος που δεν υπάρχουν σήμερα κινήματα, με ξέρεις το ΕΠΑΜ, από την εποχή των πλατιών, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν φύγανε ποτέ από αυτό το επίπεδο πολιτικοποίησης του 2011 και των αυταπατών τους. Ο καθένας βεβαίως κάνει τις επιλογές του, αλλά να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εάν το ΕΠΑΜ είχε μείνει σε αυτήν την εποχή του 2011, όπως μείνανε πολλά άλλα κινήματα, πρωτοβουλίες, συλλογικότητες, ό,τι θέλετε, θα είχε ακολουθήσει την τύχη τους. Και εγώ, είτε θα βρισκόμουν στο σπίτι μου, είτε θα ακολουθούσα την πορεία του Μαρίνου Αντίπα, δηλαδή του Ιεραπόστολου, δηλαδή μόνος μου και ό,τι μπορούσα και με τον τρόπο που καταλάβαινα και όσο έφτανε η δύναμή μου και όλα αυτά τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως με ένα ζητήματα, για να μην τρελαθούμε και τα χάσουμε τελείως όλα. Ο καθένας, ξαναλέω, βεβαίως έχει τις δικές του προσωπικές αντοχές, έχει τα δικά του προσωπικά όρια, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο όπου πλέον έχεις τον εχθρό μέσα στο σπίτι σου και είναι ο τρόπος επιβίωσης, η επιβίωση της οικογένειάς σου. Αλλά αν δεν έχεις τουλάχιστον τσίπα και αξιοπρέπεια, πρέπει να μετράς τα λόγια σου, να μετράς τη στάση σου και να πάντα να κάνεις ισοζύγιο. Το ισοζύγιο είναι απλό, συν και πλην. Σε κάθε δράση, σε κάθε εγχείρημα που κάνεις προσωπικά, ποιο είναι το συν και ποιο είναι το πλην. Και αν το ισοζύγιο αυτό είναι πάντα θετικό, τότε πορεύεσαι μπροστά. Σημαίνει δηλαδή ότι πας καλά, ανεξαρτήτως των απολειών
των μείων δηλαδή, που έχεις και που είναι φυσιολογικό να έχεις, γιατί η πολιτική, η ζωή συνολικά, πόσο μάλλον η πολιτική δράση, δεν έχει, δεν είναι μονοσήμαντη, δεν υπάρχουν μονόδρομοι εδώ. Είναι διαλεκτική σχέση. Είναι άρνηση της άρνησης. Σε κάθε βήμα αρνείσαι τον εαυτό σου για να προχωρήσει μια καινούργια άρνηση, για να προχωρήσει μπροστά. Διαφορετικά βαλτώνεις και μένεις πραγματικά νομίζοντας ότι έχεις λύσει όλα τα προσωπικά σου προβλήματα, έχεις λύσει όλα τα προβλήματα του κινήματος και της κοινωνίας, αλλά αυτό αφορούν μόνο εσένα, κανέναν άλλον. Και αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να υποστεί κάποιος που, πώς να το πούμε, θέλει να αγωνιστεί ή νομίζει ότι αγωνίζεται για τα πιστεύω του. Όπως και να έχει, έτσι αυτός είναι ένας μικρός μάλιστα, έρχονται απαντήσεις γι' αυτό παρακολουθούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας από τα Μέγαρα άκουσε το σχόλιο για τον Μάζη και μου λέει θα σε μαλώσω διότι συνέβαλε στην ψυχική μου διαταραχή στο να συμμετέχω στην ομιλία αυτού του Μάζη. Τελικά είναι, δεν το αναφέρουμε, λοιπόν έμαθα ότι η Μεγάλη Αλβανία θα είναι με τους Ρώσους. Αν το είπε αυτό πράγμα, σηκώνω ψηλά τα χέρια. Πολλά άλλα βέβαια, αλλά το κυρίως θέμα ήταν ότι διαφωνώ μεν, αλλά ψηφίζω, αλλά μόνο στο ΝΑΤΟ θα είμαστε ασφαλείς. Αυτή είναι η τοποθέτηση του κυρίου Μάζη από μια συζήτηση που έγινε προχθές, αν θυμάμαι καλά, χθες ή προχθές, στα Μέγαρα. Λοιπόν, και επειδή μας είχε ρωτήσει ο φίλος ο Κώστας αν θα πρέπει να πάει, εμείς του είχαμε πει πήγαινε, δεν είναι θέμα. Διαφωνείς ή συμφωνείς, δεν τρέχει τίποτα, ίσα ίσα σε αυτήν την ιστορία. Αλλά δυστυχώς σε αυτού του τύπου τις συζητήσεις δεν επιτρέπονται και πολλές ερωτοτοποθετήσεις, να το πούμε έτσι, που κάνουν πιο ζωντανή την κουβέντα. Εμένα πάντα μου αρέσουν αυτό. Γι' αυτό και στις δικές μας τουλάχιστον, ή το είχα εφαρμόσει και εγώ προσωπικά, πέρα από το θέλω τη συζήτηση, την ερώτηση, την απάντηση απευθείας. Όχι αυτό το μάζεμα που κάναμε ιστορικά. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα μαζέματα. Γιατί μετά, όταν μαζεύεις ερωτήσεις, μετά ο ομιλητής μπορεί να απαντήσει όπως θέλει και ό,τι θέλει. Ενώ το να είσαι τέτα-τέτ στο ερώτηση-απάντηση έχει μια δυσκολία στο να σου απαντήσει όταν του βάζεις συγκεκριμένο το ζήτημα και με τον τρόπο που το βάζεις. Λοιπόν, είναι ο Παναγιώτης μαζί μας. Γεια σας και πάλι. Έτσι αλλιώς ήταν ένα... Έχουμε εξελίξεις πολύ πιο χοντρές από ό,τι τουλάχιστον λέγανε ή περιμένανε κάποιοι, έτσι. Εμείς ετοιμάζουμε κιόλας μια μεγάλη περιοδία στη Θράκη, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλο θέμα. Και θα έχουμε τρομακτικές εξελίξεις και μεταβολή καθεστώτος δηλαδή στην περιοχή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί το ζήτημα της Θράκης έχει συζητηθεί τώρα. Ανοίγει επίσημα, διεθνώς. Το ώρα πλέον μπαίνει ανοίγει ξεκάθαρα με το διεθνές καθεστώς της Θράκης και πολύ σωστά. Το οποίο όμως δεν υπάρχει, δεν βλέπω να γίνεται συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Θάβεται. Η Θράκη, το άνοιγμα μάλλον της Θράκης που έγινε λίγες μόλις μέρες μετά το ταξίδι Ερντογάν, είναι ένα από τα δύο κυρία ζητήματα. Δύο ζητήματα δηλαδή της επόμενης μέρας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς θέσης της χώρας. Ήταν απόρρια του ταξιδιού του Ερντογάν μαζί με δεύτερο θέμα εξίσου σημαντικό, την επανεκκίνηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο οποίος είχε παγώσει από το 2011 όταν είχαν μπει άλλες προτεραιότητες λόγω της προσπάθειας εισαγωγής των μνημονίων και των κραδασμών που προκάλεσε αυτή η βίαιη εισαγωγή. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος είναι αυτό που ονομάστηκε επίσημα διερευνητικές επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και ξεκίνησε το 2000 στο Ελσίνκι με τις υπογραφές Σιμίτη Παπανδρέου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε μια χωριστή συνάντηση όπου είραμε το βέτο στην ένταξη της Τουρκίας και από εκεί άρχισε η ανατροπή των πολιτικών και διπλωματικών συσχετισμών με την γείτονα
Και ξεκινήσαμε μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου, με αυτόν τον περίφημο κύριο Αποστολίδη, Παύλο Αποστολίδη, Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΞ τότε, ο οποίος δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τι σημασία έχει το Καστελόριζο, και άλλους αλίστου μνήμης αστέρες, τον κύριο Δρούζα και άλλους. Αρχίσε αυτός ο διάλογος, ξεσκεπάστηκε από διαρροή που έκανε μέσω ενός βιβλίου του Τούρκος διπλωμάτης Μπουλούκμπασι, προφανώς καθοδηγημένα, όπου φάνηκαν εκεί οι χάρτες που συζητιόντουσαν χωρίς να έχουν καταληχθεί. Κοίταξε, την υπόθεση και την ταυτότητα του συγκεκριμένου διαλόγου την έδωσε ξεκάθαρα και ο ίδιος ο Ερντογάν στη συνέντευξη που έδωσε με τον Παπαχελά, που έλεγε ξεκάθαρα ότι με τέσσερις πρωθυπουργούς είχε συμφωνήσει, είχε κλείσει, αλλά τελικά για κάποιο περίεργο λόγο δεν συνέβησαν. Ο περίεργος λόγος, βέβαια, λέγεται ελληνικός λαός. Το 2011-12 που μπήκε μέσα ο κλονισμός που υπήρξε από την εισαγωγή των μνημονίων, εκεί διακόπηκε, πάγωσε, επιβραβδύνθηκε, θα λέγαμε καλύτερα, αυτή η ιστορία. Και τώρα επίσημα από το στόμα του Πρωθυπουργού επιβεβαιώθηκε ότι ξαναρχίζει. Είχαμε φτάσει στον 54ο γύρο τέτοιων συνομιλιών, γίναν άλλοι τέσσερι όταν είχε παγώσει, τώρα πάμε για τον 51ο. Εντάξει, αλλά γινόντουσαν οι άτυποι. Οι άτυποι ήταν αυτοί, οι περίφημος κύκλος της Μύρνης, όχι της Νέας Μύρνης, ναι. Που πήγαιναν οι διάφοροι, ναι. Εξού και ο κ. Τσίπρας ήταν από τους πρώτους που πήγε, όταν εκλέχθηκε πρωθυπουργός, πήγε και έγινε ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μύρνης, στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Μύρνης. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το έχω. Ομότιμος καθηγητής οικονομίας, αν έχεις το θέμα. Οικονομίας. Εκεί έχει φτιαχτεί μια... Γίνεται η επιφύτηση του πνεύματος του Ισλάμ. Είναι... εκεί... τι να σου πω, μην το ψάχνουμε. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια... ένα φόρουμ που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του λεγόμενου διαλόγου, ελληνοτουρκικού διαλόγου ή αν θέλεις των μέτρων εμπιστοσύνης, οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης, άλλος νεολογισμός, ναι. Λοιπόν, όπου μαζεύονταν περίπου καμιά εκατοστή επιχειρηματίες και πολιτικοί από την Ελλάδα και την Τουρκία. Ναι, ναι. Και κάνανε παράλληλες συζητήσεις. Α, βέβαια, είναι η οικονομική προσέγγιση. Αυτή συνέχιζε κανονικότατα. Εξού και οι διεισδύσεις που εκατέρωθαν που υπήρξαν. Μιλάμε για τη διπλωματική πολιτική που γινόταν σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Αυτή ξαναρχίζει τώρα. Και αυτό ανακοινώθηκε με την έλευση του Ερντογάν. Και φυσικά ήταν απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, το οποίο θα πω χαρακτηριστικά ότι ο έγκριτος εντός ή εκτός εισαγωγικών βιογράφος του κυρίου Καραμαλή, ο κύριος Κοτάκης, με άρθρο του, αμέσως μετά το ταξίδι, ξεσκέπασε, κάρφωσε και έγκριτος και του κυρίου Καραμαλή βιογράφος. Κάρφωσε αυτή και είπε ότι μάλιστα έκανε έναν πολύ επιτυχή παραλληλισμό, ότι το ταξίδι αυτό Τσίπρα μοιάζει με το ταξίδι, αν θυμόσαστε, του Σιμίτη το 96 στην Ουάσιγκτον με το γνωστό non-paper, ναι, που γύρισε ο κύριος Σιμίτης πανευτυχής και μετά άνοιξε ένα ολόκληρο non-paper που μας έφερε στη Μαδρίτη, όπου αναγνωρίσαμε τουρκικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα μέσα στο σπίτι μας, στο Αιγαίο δηλαδή, και το Ελσίνκι που κάναμε τη Μεγάλη Τούμπα. Το παραλλήλισε και μάλιστα από ακριτομηθείες εκεί των τοποθετήσεων Κοτζιά υποστήριξε ότι θα πάμε και σε μια εκ των προτέρων στημένη διαδικασία της Χάγης. Και όντως επαληθεύτηκε ο καλά ενημερωμένος κύριος Κοτάκης. Εμείς το είχαμε όμως εκτιμήσει, βέβαια, έτσι κι αλλιώς, γνωρίζοντας τη ροή και την εξέλιξη των θεμάτων μας και την υποτέλεια της χώρας, που μπαίνει σε μια νέα φάση με τον Τσίπρα, μια φάση που θυμίζει τις αλίστου μνήμης ημέρες του Γιώργου Παπανδρέου, του δώστα όλα δηλαδή. Πράγματι μετά αμέσως έσπευσε να πάει ο κύριος Κοτζιάς ταξίδι στην Τουρκία, ο ΥΠΕΞ, ήρθε εδώ ο κύριος Τσαβούσογλου και πήγε και στη Θράκη και ετοιμάστηκαν όλα, τους τα χάλασε η συνέντευξη Ερντογάν, ο οποίος είχε κάποιο λόγο να βιάζεται. Είχε κάποιο λόγο να θέλει... Ήθελε να φτιάξει με την ατζέντα πριν πατήσει το πόδι του εδώ. Ναι, ίσως φοβόταν ότι και το μέλλον αυτής της κυβέρνησης και αυτού του καθεστώτος στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ρόδινο και τόσο μακρύ. Εγώ δεν νομίζω, να σου πω κάτι, η εικόνα που μου έδωσε την Ερντογάν και ο Ερντογάν στην και συνέντευξη με τον Παχεύλα, αλλά και την πορεία που ακολούθησε, είναι, δεν απευθυνόταν στην ελληνική πλευρά. Έδωσε τη συνέντευξη, έκανε τοποθετήσεις, οι οποίες δεν απευθυνόταν ούτε στον Παυλόπουλο ούτε στον Τσίπρα. Απευθυνόταν έξω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Γερμανούς. Όπου εκεί πέρα παίζεται ένα πολύ πιο χοντρό παιχνίδι. Ναι, είναι άλλη. Λοιπόν, και νομίζω ότι εκεί απευθυνόταν. Πάντως, όπως και να έχει, Δημήτρη,
λόγω των δηλώσεων Ερντογάν και του ατυχήματος που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, έγινε αυτό που πολύ καλά έτσι εκφραστικά το είπε ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι διαπρεπής κεντροαριστερός, πατριάρχης ας πούμε, που είπε ότι προς Θεού αυτά γίνονται και κλεισμένων των θυρών και δεν λέγονται δημοσία θέα. Ναι. Δεν εκτίθονται δημοσία θέα. Διαφορετικά δεν θα φαινόταν έτσι φαντασμαγορικά αυτή η ιστορία. Ωστόσο έκλεισε και το θέμα της επανέναρξης του ελληνοτουρκικού διαλόγου που μας βάζει με την πλάτη στον τοίχο, και το θέμα της Θράκης, για να περάσουμε στο θέμα της Θράκης, μέσω της εκλογής της Μουφτίας, όπου πρόκειται, είναι το πρώτο βήμα, ναι, για ένα μεγάλο βήμα, να πούμε ότι πουθενά στο Ισλάμ σε όλο τον κόσμο δεν εκλέγεται Μουφτής. Εδώ κατά ένα παράδοξο πολύ τρόπο στην και καθόλου στην Τουρκία, έτσι, οπωσδήποτε όχι στην Τουρκία. Καμία θρησκεία. Ναι, σε καμία θρησκεία. Και επιπλέον εδώ στην Ελλάδα, λόγω της ελληνοτουρκικής συμφωνίας του 1913 που καθόριζε αναλυτικά τα περί μουφτιών, υπήρξε μια νομοθεσία του 1920 που ίσχυσε περίπου 100 χρόνια, σύμφωνα με την οποία κρατήσαμε και την αρμοδιότητα του μουφτή ως κατή, ως ιεροδικαστή, ιεροδίκη, έτσι. Και γι' αυτό δικάζει γάμους, ναι, δικάζει κληρονομιές, κηδεμονίες και άλλα, και έχει και τα βακούφια που έχουν σημαντική οικονομική αξία, και επομένως είναι κρατικός υπάλληλος. Δηλαδή ο μουφτής κυκλοφορεί με αυτοκίνητο κρατικό, με οδηγό, με μισθό Γενικού Γραμματέα ή Διευθυντή Υπουργείου κτλ. Και θα εμφανίζεται το παράδοξο. Σε όλη την Ελλάδα οι δικαστές, με βάση το σύνταγμα μιας συντεταγμένης πολιτείας, να διορίζονται, και σε ένα μέρος της χώρας, σε ένα σημείο της χώρας, θα εκλέγονται από μια μειοψηφία του πληθυσμού. Εδώ δημιουργείται δηλαδή μια θεσμική, και πώς θα προσδιορίζεται. Να πω ότι όταν προσπάθησαν αυτοί εκεί το προξενείο το τουρκικό της Κομωτινής, που είναι κράτος εν κράτη, να κάνει εκλογές δύο φορές, το 2002 και το 2006, αφενός μεν δεν κατέβηκε η μειονότητα, γιατί κατάλαβε ότι τραβάει η ιστορία αυτή και ότι πάει σε άλλες καταστάσεις διχαστικές, διασπαστικές, θεσμοθετεί. Αφετέρου το έκανε με εκλέκτορες, όπως δηλαδή μας είπε ο κύριος Γαβρόγλου, ότι εντάξει, ναι, θα ψηφίζουν, αλλά με εκλέκτορες. Ναι. Εκλέκτορες θέλει και το προξενείο, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τη μειονότητα. Και φαίνεται εδώ ότι αυτό που μας προσέφερε ως δίθεν εξασφάλιση του βήματος που κάνουν, θα ψηφίζει και αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, ο οποίος δηλώνει δικοθρακιώτης. Πολύ φοβάμαι. Να φέρουμε και τον Κεμάλ. Ανοίγει δηλαδή. Ο Κεμάλ ήταν πιο σοβαρός. Ο Κεμάλ έλεγε ότι στην τουρκική εθνοσυνέλευση της Άγκυρας, ότι εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, αλλά οπωσδήποτε είναι ελληνική η Θεσσαλονίκη, και ξυπνήστε ας πούμε και μην λέτε τέτοια. Αυτοί είναι παντουρκιστές. Αυτοί είναι παντουρκιστές και ισλαμιστές. Είναι δύο πολιτικά κόμματα με τα οποία βρισκόταν σε μεγάλη σύγκρουση ο Κεμάλ. Είναι δηλαδή υποϊμπεριαλιστές, σοβινιστές, επεκτατικοί. Ο Κεμάλ ήταν φασίστας, έκανε εθνοκάθαρση, έφτιανε έθνος κράτος. Είχε όμως το δόγμα που έλεγε ότι αν δεν μπορώ και δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, δυτικά του Εύρου όποιος είναι μουσουλμάνος υπακούει τους το κράτος αυτό, και από εδώ σε εμάς όποιος δεν είναι του αλλάζω την πίστη και τα λοιπά. Τουλάχιστον δεν ήταν δηλαδή. Εδώ πάνε σε μια κατάσταση Οθωμανικών Βαλκανίων, επαναφοράς μιας κατάστασης Οθωμανικών Βαλκανίων, και προσπαθούν να δημιουργήσουν διεθνείς ορούς ώστε να ανοίξει θέμα Θράκης. Αυτή είναι η αλήθεια, το βάζαμε χρόνια και ακούγαμε διάφορα περί εθνικισμού, λαϊκισμού, περί κινδυνολογίας και τέτοια. Τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα αυτά μπαίνουν στο προσκήνιο. Αυτό το πράγμα επιβεβαιώθηκε και από τις επόμενες μέρες μετά την επίσκεψη Ερντογάν, με τον κύριο Τσίπρα που πήγε στο Βελιγράδι και συναντήθηκε με τις άλλες τρεις βαλκανικές χώρες, οι οποίες λίγος πολύ, ούτε λίγος πολύ, εντάχθηκαν στη λογική της λεγόμενης ατζέντας της Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ σημαίνει όλα τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, θα πρέπει να υποστούν μια νέα, πώς θα το πούμε, γεωπολιτική επεξεργασία. Ανάλογη με εκείνη που έχει υποστεί τώρα, έχουν υποστεί το κρατήριο των Σκοπίων. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό συμφώνησα.
Και μάλιστα με μεγάλη χαρά ο κύριος Τσίπρας τους είπε ότι το ζήτημα της Θράκης είναι Θράκη Θεσσαλονίκη έβαλε δύο ζητήματα. Ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη αυτονομείται πλέον. Είναι αυτό που λέει, πώς το λένε, η διεθνής γεωπολιτική του υπεριαλισμού Κοσμόπολης. Ναι. Πλέον έχει ξεφύγει από. Πολυεθνική πόλη. Έτσι, μπράβο. Κοσμόπολη τη λένε. Κοσμόπολη. Επίσημα. Ναι, ναι, ναι. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από το 19ο αιώνα. Λοιπόν, και οι Βρετανοί βεβαίως τον επινοήσανε πρώτοι, σαν επικαιοκράτες. Και το δεύτερο είναι η Θράκη που τόνισε ιδιωτικοποίηση των υποδομών και ο κόμβος, ο ενεργειακός κόμβος που διαμορφώνεται στη Θράκη βεβαίως και που είναι αυξάνει το γεωπολιτικό συμφέρον, ας πούμε. Σπουδαίος. Θα φέρνουν με το σχιστόλιθο οι Ηνωμένες Πολιτείες το φυσικό αέριο για να κλείσουν τον δεύτερο αγωγό, τον Turkish Stream, που μιας και δεν έγινε ο πρώτος, ο μεγάλος αγωγός που δεν περνούσε από Τουρκία, περνούσε από τα όρια της Άγωσης Τουρκίας, θέλουν να το κλείσουν, και μιας και ο δικός τους αγωγός, ο κανονικός, ο ΤΑΠ, δεν έχει και το αέριο που χρειάζεται για να περάσει. Τον φτιάχνουν μόνο και μόνο για να μην γίνει ο South Stream, ο παλιός. Και ο στόχος τους είναι επίσης να φτιάχνει ένας καινούριος. Η φετινή έκθεση της Ομοσπονδιακής Αρχής Ενέργειας των ΗΠΑ, εγώ την παρακολουθώ γιατί η γεωπολιτική των δικτύων και της ενέργειας είναι στρατηγική, φαίνεται, γεωπολιτική διάσταση. Ναι, 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 φαίνεται κάθε χρόνο που δίνει έμφαση αυτή η έκθεση που βγάζει η Ομοσπονδιακή Αρχή, φαίνεται που θα ανοίξουν οι πόλεμοι και τα μέτωπα στον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, βάζουν ένα ζήτημα ότι πρέπει ο έλεγχος των στενών και άρα της περιοχής Ανατολικής Θράκης, Δυτικής Θράκης, μέχρι τη Βουλγαρία, δηλαδή μέχρι τον Μπουργκάς, πρέπει πάση θυσία να αναδειχθεί, ώστε η Ουκρανία πλέον, πρόσεξε, όχι η Δυτική Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη μόνο, η Ουκρανία να προμηθεύεται αμερικανικούς υδρογονάθρακες. Ναι. Εξού τώρα το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών με τη μαφία στην Οδυσσό. Ναι, δεν σου κάνει με εντύπωση. Ο Κακασβίλη, ναι, ναι, το περιβόλι. Δεν σου κάνει εντύπωση. Υπουργός της Γεωργίας, κυβερνήτη στον Οδυσσό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πιο πράκτορας. Είναι μεταφερόμενος υπουργός από χώρα σε χώρα. Και μάλιστα τον είχαν τότε κάνει και σύμβολο, αν θυμάσαι, στην Οσετία. Βεβαίως, ναι. Που είπε ο Ομπάμα τότε ότι όλοι είμαστε Γεωργιανή, ναι, μπροστά, ναι, του, ναι, Κασβίλη, ναι, ναι. Ανέβηκε στον πέμπτον όροφο και ήθελε να αυτοκτονήσει. Ναι, ναι, ναι. Άμα μπαίναν τα Ρώσικα τάγκς στην Τυφλίδα. Λοιπόν. Όχι, είναι ενιαίος ο χώρος ο οποίος περιγράφεται. Αυτό μου βέβαια σημαίνει. Ουκρανία. Αν γίνει αυτό ναι, ήθελα να πω, ότι πλέον η παραδοσιακή μορφή πολέμου, που είναι εμπλεκόμενες κρατικές δυνάμεις, πλέον αυξάνει σε σημαντικό βαθμό στο μαλακό υπογάστρο της Ρωσίας. Ναι, και συνολικά η περιοχή που περιγράφεται, που περικλείεται από μια νοητή περιφέρεια που ξεκινάει από Ουκρανία, περικλείει τη Σερβία, η οποία είναι στο στόχο, και στη συνέχεια τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μεγάλη Αλβανία, κατεβαίνει μέχρι τη Λιβύη για να γυρίσει και να καταλήξει στο στόχο των στόχων που είναι το Ιράν, αφού διασχίσει τη Μέση Ανατολή, περιοχή στην οποία κέντρο της είναι η Ελλάδα, και το Αιγαίο πέρα των υδρογονανθράκων είναι ένας στρατηγικός διάβλος, είναι η περιοχή όπου είναι σαφές η στόχευση κατάργησης των εθνών κρατών, δημιουργίας αυτού που ονομάζεται διαπερατά σύνορα, που σημαίνει μη σύνορα. Συγκεκριμένος, ναι, που, ναι, λέγεται, ναι, mobile borders, δηλαδή κινητά σύνορα. Κινητά, ή υπάρχει και ο όρος soft borders, ναι, 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 για περατά. Ναι. Αυτά είναι ενιαία. Είναι ενιαία. Είναι μια ενιαία λογική. Είναι ένα ενιαίο ζήτημα εκεί, και επάνω εκεί παίζει ένα σημαντικό ρόλο το τουρκικό καθεστώς. Καταρχάς είναι το μόνο μετά το χτύπημα της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και την κατάργηση του στρατού της, που ήταν ο μόνος που ήταν αντίβαρο στην Τουρκία, έμεινε σε όλη την περιοχή σαν πιο ισχυρός στρατός, ο τουρκικός στρατός. Και βέβαια είναι η περιφερειακή υπερδύναμη,
Στα πλαίσια της Δύσης, ο Μπρεζίνσκι επιμένει ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει, και ο Μπρεζίνσκι στο πρώτο του βιβλίο ακολουθείται, και γι' αυτό θα παίξει το ρόλο του χωροφύλακα. Έχουμε μια σύγκρουση σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή είναι άλλη ιστορία. Διαπραγμάτευση γίνεται, διότι η Τουρκία έχει υποστεί μια μεγάλη ιστορική ήττα στα ανατολικά της σύνορα, μετέχοντας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία σε έναν πόλεμο κατά του Ιράκ και της Συρίας, όπου όχι μόνο τον έχασε, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη, βρέθηκε με δύο ακόμα κουρδικά καντόνια στην πλάτη της, ας πούμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της. Και για τούτο διαπραγματεύεται σε μια σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μια καλύτερη θέση και μια αποζημίωση για να συμμετάσχει στο χτύπημα του Ιράν. Η γνώμη μας είναι, και θέλει με μια ψυχραιμία να το δούμε το θέμα, ότι, και να το ξαναεξετάσουμε αν χρειαστεί, ότι στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης της δίδεται ζωτικός χώρος δυτικά, που άλλος τον διεκδικούσε, δηλαδή της δίνεται το τόξο Κύπρος Αιγαίο Θράκη. Το τόξο αυτό και ένας ειδικός ρόλος στη Βαλκανική. Στη Βαλκανική με αυτό το τόξο και με τον άξονα Άγκυρας Τυράννων, με τον κύριο Ράμα, αλλά και με μια δορυφοροποίηση του κράτους των Σκοπίων, σε αυτή την πολιτοποιημένη Βαλκανική η Τουρκία θα είναι ο χωροφύλακας και ο σκύλος που θα φυλάει τους λαούς. Ναι, να σου πω κάτι, σε αυτή τη σκέψη που λες, εγώ θεωρώ ότι είναι λιγάκι πιο ρευστά τα πράγματα. Να σου πω τη σκέψη σου. Όχι, δεν είμαι μακριά από αυτό που λες, αλλά πλέον πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας. Όπως το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει πολύ περισσότερα μέτωπα από ό,τι μπορούν να σηκώσουν. Τελευταία, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες η έκθεση ενός Ινστιτούτο, το οποίο ναι μεν είναι ιδιωτικό, αλλά ξέρεις πώς γίνεται με αυτά τα ιδιωτικά Ινστιτούτα, συνήθως είναι απηγούν συμφέροντα κάποιου κομματιού της κρατούσας τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βγήκε και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών έχασε, αγνοεί που πήγαν 26 τρισεκατομμύρια δολάρια. 26 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τρισεκατομμύρια δολάρια. Σημαίνει δηλαδή ότι μάλιστα επίσημα το ξεκίνησε με ένα ποσό γύρω στα 6,5-3. Αυτό το είχα κάνει και εγώ θέμα όταν πρώτο είχε βγει. Και μάλιστα βγήκε το τελευταίο Censored News στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα βιβλίο που βγαίνει κάθε χρόνο, ναι, από ένα πανεπιστήμιο, Σιρακούσες, όπου λέει ποιες είναι εκείνες οι ειδήσεις που δάφτηκαν την προηγούμενη χρονιά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από αυτό ήταν από αυτό το πράγμα. 6,5 εκατομμύρια είχαν βρει στο ιό. Τώρα έχουν γίνει 26,3. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά σημαίνει τι? Όχι ότι δεν έχουν δοθεί, προφανώς δόθηκαν. Ναι. Απλά δεν υπάρχει πιστοποίηση στο πού. Σημαίνει, όχι πως δεν υπάρχει τώρα, μην τρελαθούμε, το πως βγαίνει. Τι νομίζω ότι συμβαίνει εδώ? Σημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός που έχει οικοδομηθεί, η υπεριελιστικής επέμβασης, που είναι ο στρατιωτικό-πολιτικός μηχανισμός, ο οποίος είναι αδύνατον πλέον να χρηματοδοτηθεί από το έλλειμμα της αμερικανικής οικονομίας, γιατί έτσι λειτουργούσε από την εποχή του Νίξον. Αυτή ήταν η μεγάλη μεταβολή που έκανε. Λοιπόν, δεν μπορεί πλέον. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Και αρχίζουν πλέον να αλλάζουν οι συσχετισμοί πάλι, να παίζονται οι συσχετισμοί πάλι στις κορυφές των Αμερικανών. Και ορισμένοι από αυτούς βγάζουν στη φόρα ορισμένα πράγματα. Όταν βγάλανε τα 6,5-3 εκατομμύρια δολάρια, κόπηκε το πρόγραμμα. Αμέσως απάντησε η Αμερικανική διοίκηση με το να κόψει το πρόγραμμα των F-35. Αυτό το πράγμα. Σου λέει πολύ κοστοβόρο, πολύ κακό για το τίποτα. Τον κόβω. Σήμερα. Όχι σήμερα, ή χθες νομίζω, ή σήμερα. Σήμερα το διάβαζα. Λοιπόν, στα Διεθνή Ιδιοσκάφη Πρακτορία έγινε η μεγάλη, πώς θα το πούμε, η φιέστα με τη Μέη που ανέβηκε στο μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο που κατασκεύασε η Βρετανία και με τα μεγαλύτερα του κόσμου, το καινούριο που έβγαλε εκεί πέρα. Το οποίο βεβαίως ο Βρετανικός τύπος το γελιοποίησε λέγοντας ότι μπάζει από παντού. Δηλαδή, ξοδέψανε τα δισεκατομμύρια της αρκούδας. Τρίτη είδηση. Η γερμανική στρατιωτική μηχανή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι full μπροστά, γιατί φτιάχνει και τον Ευρώπη στρατό κτλ.,
Βάζει νερά. Δημοσιεύτηκε στο διεθνή τύπο ότι η πρώτη βασική ναυτική βάση της Γερμανίας στο Κίελο, έτσι, καθήλωσε όλα τα γερμανικά υποβρύχια από αυτά που αγοράζουμε κι εμείς. Ναι. Και αποκαλύφθηκε ότι το υποβρύχιο γερμανικής κατασκευής της Αργεντινής που έγινε έκρηξη και βυθίστηκε ολόκληρο, με επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της Αργεντινής, οφείλεται σε κακή συντήρηση από τη γερμανική εταιρεία. Λοιπόν, όλα αυτά τι σηματοδοτούν? Σηματοδοτούν ότι πλέον ο υπεριαλισμός, να το πούμε έτσι, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με την παγκοσμιοποιημένη του λογική, δεν μπορεί εύκολα να ακολουθήσει γρήγορες αναλλαγές σχετισμών δύναμης, όπως έκανε τουλάχιστον στην προηγούμενη δεκαετία, 20ετία. Εδώ όμως αφήνει κενά εξουσίας, κενά δύναμης, σχετισμού δύναμης. Εκεί εισέρχονται κάποιοι όποιοι θέλουν να παίξουν παιχνίδι. Και ο Ερντογκάν είναι σε θέση να παίξει παιχνίδι. Πρώτον, έχει το κατάλληλο κράτος για να παίξει παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή, το κεμαλικό κράτος που έχει πάρει στα χέρια του. Γερονόμησε, ναι. Έτσι. Με όλες τις τροποποιήσεις που του κάνει προς το συμφέρον αυτής της νεοοθωμανικής λογικής, είναι ικανό να παίξει σε περιφερειακό επίπεδο. Βέβαια. Στους σχετισμούς δύναμης αυτούς. Είναι μια υπερδύναμη. Το κρίσιμο όμως θέμα ήταν ότι η Δύση από το 1990 και τη νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή την πολιτική αυτοκρατορίας που ξεκίνησε, υπέστη την πρώτη μεγάλη ήττα της στη Συρία. Αυτό ναι, αυτό ναι. Αυτό ήθελα να σου πω, το τρίτο στοιχείο. Έγινε μια καρδιακή ανακοπή. Πρόσεξε όμως. Στην ιατρική. Μπράβο. Είχε συμβεί πιο πριν, το 2006. Κοίταξε, η ήττα της από τη Χεσμπολάχ του Ισραήλ. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό είναι του Ισραήλ. Ήταν της περιφερειακής δύναμης. Ήταν επομένως. Αυτό που συνέβη στην Αυτό που έγινε τώρα στη Συρία ήταν το μεγάλο γεγονός. Είναι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στο Βιετνάμ. Βέβαια. Βέβαια, γιατί θα αναγκάσει τους Αμερικανούς να αλλάξουν στρατιωτικό δόγμα. Όπως αυτό να το συζητήσουμε. Επειδή δόγμα επεμβάσεων. Επεμβάσεις θα συμβαίνουν, δεν είναι το ζητάμε, αλλά πρέπει να τροποποιήσουν, γιατί φαίνεται ότι δεν πάει. Δεν είναι, πώς να το πούμε, και εδώ είναι proof. Και η ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα, ναι, και ξαναβάζουν μπροστά το θέμα, Τραμπ. Ναι. Αυτό είναι η πρόθεση να ξανανοίξουν πολεμικό μέτωπο στο Ιράν. Βεβαίως. Ο στόχος είναι το Ιράν, δηλαδή η είσοδος προς, ναι, την Κίνα, η καθήκον της Ρωσίας και τα λοιπά. Πρόσεξε όμως, τεινάζουν στον αέρα ένα βασικό του σύμμαχο που μέχρι τώρα είχαν, που ήταν ο Αμπού Αμπάς. Πέρα από αυτό. Και βέβαια η Τουρκία παίζει έξυπνα αυτή τη στιγμή. Και η Αίγυπτος, αυτό και φαινόταν, και η Αίγυπτος έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Βγαίνει από εκεί. Ήδη δεν το γράφει ο δικός μας ο αστικός τύπος, ότι είχε στείλει στρατό και στήριζε τον Άσαντ. Εκεί στον Άσαντ γινόταν πόλεμος. Σκοτώνανε. Δηλαδή σε σκοτώνανε. Επομένως δεν χωράγανε παιχνίδια. Όποιος έστελνε στρατό με τους μεν ήταν με τους δε, μεν ο άλλος ήταν με τους δε. Τώρα αυτονομείται ακόμα περισσότερο η Αίγυπτος. Βιώνουν και εισπράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα αποτελέσματα της ΣΥΤΑΣ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν με την Τουρκία, που εδώ έχουν μια μεγάλη αντίφαση. Ενώ μαζί με τη Σαουδική Αραβία είναι οι δύο πυλώνες οι μεγάλοι που θα έπρεπε να χτυπήσουν το Ιράν για να γίνει η μάχη των μαχών εκεί, η Τουρκία βρίσκεται να υποθηκεύει το μέλλον της και να κινδυνεύει με διάσπαση λόγω της ύπαρξης του κουρδικού κράτους. Σωστό. Το οποίο δεν μπορούσαν να αποφύγουν της προοπτικής, ναι, των καντονίων καλύτερα τώρα. Δεν μπορούσαν να αποφύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ενώ ξεκίνησαν και κάναν μια ιδεολογική παγκόσμια εκστρατεία με το αύριο μεθαύριο δικάζεται ο τύραννος ο Άσαντ και τα λοιπά, τα θυμόσαστε όλα αυτά, βρεθήκαν στο τέλος ζητημένοι και αρπαχτήκαν από τους Κούρδους. Η μόνη περίπτωση δηλαδή για να έχουν και αυτοί ένα λόγο και να μην γελιοποιηθούν παγκόσμια ήταν να στηρίξουν, κάνανε μια έξυπνη κίνηση στο Κομπάνι, στήριξαν τους Κούρδους εκεί, οι Αμερικανοί. Και έτσι βρέθηκαν κόντρα στους Τούρκους, οι οποίοι ήταν το αγαπημένο παιδί, ο άνθρωπος που έκανε την περισσότερη βρώμικη δουλειά μαζί με τη Σαουδική Αραβία. Στους Αμερικανούς όμως εδώ πέρα τους βγήκε μπούρμενα. Τους βγήκε γιατί χάσανε τη Ράκα. Και το Αφρίν, δηλαδή δεν έχουν πάτημα στη Συρία πλέον. Τώρα, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, και χτες ο Τσαβούσογλου
Το κρίσιμο σημείο είναι το Αφρίν για να βγουν στη θάλασσα οι Κούρδοι. Και εκεί όταν πήγαν να το χτυπήσουν οι Τούρκοι, το υπεράσπιστήθηκε ο Πούτιν, σήκωσε τις ρώσικες σημαίες. Είπε σε μια νύχτα, αν θυμόσαστε όλοι, που ότι ιδρύθηκε η ρωσική βάση στο Αφρίν σε 12 ώρες μέσα. Ήταν οι ρώσικες σημαίες, δεν τόλμησαν να χτυπήσουν. Και δι' αυτού του τρόπου ολοκληρώθηκε και έλαβε υπόσταση και γατζώθηκε στην Ιδρώγειο το κουρδικό κράτος. Τώρα είπε ο Τσαβούσογλου προχτές ότι εμείς σκεφτόμαστε να πάμε στο Αφρίν. Μια, να ρωτήσουμε μια παρένθεση για το ζήτημα των Κούρδων, γιατί αυτό δεν είναι άσχετο για μένα. Η απέτηση των Τούρκων της τουρκικής πλευράς, του Ερντογκάν, να συλληφθούν οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Ελλάδα. Των Κούρδων, οι Κούρδοι που συνελήφθησαν τελικά από την αστυνομία με κατηγορίες της πλάκας. Δηλαδή ότι πρόκειται για όπλα και στον Ερντογάν, στον Ερντογάν. Μπράβο. Αλλά μιλάμε για Κούρδους οι οποίοι ήταν πολιτικοί πρόσφυγες, όχι απλά, ήταν άνθρωποι της κατηγορίας των Κούρδων στο Κομπάνι. Δηλαδή είναι της ίδιας πολιτικής. Ναι. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία η Κούρδοι του στον Κομπάνι. Από εκεί έχει ξεκινήσει το ΠΚΚ. Έτσι, μπράβο. Δεν έχει καμία σχέση το με τους φιλάρχους. Το χωριό του Ιρτσαλάνι, τα λοιπά. Και όποιος είδε κιόλας και τα στοιχεία, θα θυμάται ότι στον Κομπάνι ήταν λαϊκός πόλεμος. Δηλαδή από τα πιτσιρίκια μέχρι πάνω. Γι' αυτό απέτησε ο Ερντογκάν σαν δείγμα καλή θέληση να συλληφθούν αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί, τουλάχιστον σε μένα. Ναι, φαντάζομαι γνωστή, και σε σένα. Σε όλες τις διαδηλώσεις, σε όλες τα δομέα. Είναι και πολύ χαρακτηριστικοί άνθρωποι. Να μπλέξουν με ιστορίες άλλες και τα λοιπά. Και μάλιστα ήταν οι άνθρωποι βιοπαλαιστές. Ήταν χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέραμε από πού βιοπορίζονται οι άνθρωποι ή όπως τους παρουσιάζουν ή θέλουν να τους παρουσιάσουν. Και τους ήξερε και η ασφάλεια. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα. Διότι τους είχε όποτε χρειαζόταν. Να εμφανίζεται ότι είναι αντιπυριαλιστική δύναμη, τους είχε φάτσα από. Όχι πως έκανε τα κακό, αλλά λέω ρε παιδιά, από αυτό μέχρι να πάμε να τους συλλάβουμε. Γιατί είχαν έρθει, λέει, και εδώ. Να τους εμπλέξουν με τον αντιτρομοκρατικό, που σημαίνει ότι πάνε απέναντι. Τους πάνε, τελειώσανε. Ναι. Είναι κάτι το φοβερό. Κοιτάξτε, το κρίσιμο θέμα είναι ότι ιτήθηκαν στη Συρία. Ο Νασράλα το είχε πει από το 2006, λέει, εφόσον κερδίσαμε εμείς το Ισραήλ. Πριν γίνει η Οσετία, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που θα ιτηθούν και στρατιωτικά και ιτηθήκανε τώρα. Και γίνεται ένας διακανονισμός με επικεφαλής υπό την ηγεμονία του Πούτιν. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, να μιλήσουμε ευθέως. Δεν έχω κανένα έρωτα ή φιλία ή προσέλκυση με το καθεστώς που υπάρχει σήμερα στη Ρωσία, που είναι καπιταλιστικού τύπου καθεστώς. Γίνεται μια συζήτηση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή οι διαρρυθμίσεις που γίνονται. Κατά την ταπεινή μου γνώμη υπακούν σε δύο πράγματα. Στο ένα είναι ότι ο σεβασμός των υπερχόντων εθνών κρατών, που σημαίνει μια αλλαγή των συνόρων, μη πόλεμος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Για να τελειώσω. Ναι. Και το δεύτερο ζήτημα είναι το διεθνές δίκαιο. Ο τρόπος δηλαδή που χειρίζεται το ζήτημα, που έχουν συμφωνήσει οι Κούρδοι με τον Άσαντ και γίνεται η διάσκεψη στο Σότσι το 18 με όλες τις εθνότητες, δεν θα μπορούσε κανείς να το συλλάβει πιο πριν, να πει ότι θα φτάναμε σε μια τέτοια κατάσταση. Μπορεί έτσι, μπορεί όχι, πάντως πάμε σε αυτή την τάξη πραγμάτων. Θα δούμε πώς θα γίνει. Περιμένω και εγώ να δω πώς, με τις διακηρύξεις και τις τοποθετήσεις τους. Στο βαθμό όμως που υπάρχουν συζητήσεις χωρίς την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας αφενός. Όχι, θα είναι. Βάζει βέτο η Τουρκία για το Σότσι να μην είναι. Αλλά προσέξτε, πριν βγήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν ότι μέχρι το 21 με αυτόν τον δολοφόνο που τον είχαν κάνει χειρότερο από τον Σαντάμ, θα συζητήσουν. Μπαίνουν, αποδέχονται δηλαδή την ιστορία, και ο Τσαβούσογλου επιμένει για βάζει μια καινούρια, όπως εγώ περιμένω τουλάχιστον, περιμένω μια καινούρια ανάφλεξη στο Λίβανο με βασικό συντελεστή το Ισραήλ. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρει κανείς αυτό που είπες πριν. Δεν ξέρει κανείς αυτή η κατάσταση της ΣΥΤΑΣ και της ανέφερε στα οικονομικά στοιχεία ότι. Που είναι το υπόβαθρο. Ναι, που είναι το υπόβαθρο. Δεν ξέρει κανείς πώς θα τα διαχειριστούν. Δηλαδή, από τη μία μεριά κατεβάζουν σημαντικά χερσαία στρατεύματα στην Πολωνία και τη Βαλτική, που όσοι είναι ειδικοί στα γεωστρατηγικά και στους εξοπλισμούς λένε ότι αυτά είναι πολλά λεφτά εκεί που ρίχνουν και δεν ρίχνει κανείς πολλά λεφτά για επικοινωνιακούς λόγους. Στις θάλασσες της Κίνας κάνουν ό,τι κάνουν.
ξαφνικά πετάξαν την ιστορία για τα Ιεροσόλυμα που ήταν μέσα στο προεκλογικό πρόγραμμα Τραμπ, αλλά πολλά πράγματα ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα, ναι, δεν λέει τίποτα. Ναι. Δεν ξέρει κανείς πού θα ανάψουν κατάσταση. Και εδώ μπαίνει και το ζήτημα. Μία από τις κινήσεις είναι ο ελληνοτουρκικός διάλογος, η Θράκη κτλ. Ώστε να πετύχουν την ενότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας για πάσαν κατάσταση. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Τσίπρας πήγε στην Ουκρανία. Αυτό εξευτιλίστηκε και εξευτέλισε την Ελλάδα και υποθήκευσε. Με τους νεοναζί. Ναι, ήταν φοβερή κατάσταση. Έδωσε τα όπλα στο βασίλειο των Σαούτ, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι πού πηγαίνουν, πού φτάναν τελικά. Φτάναν στο Ναΐς. Ματέωσε την επίσκεψη στη Ρωσία, αν είναι δυνατόν, που θεωρείται μια πολύ σημαντική κίνηση εξωτερικής πολιτικής, έστω και αρνητική κίνηση, δεν έχει σημασία, λέγοντας ότι διαφωνεί με το να είναι στη ρωσική αντιπροσωπεία κάποιοι που είναι τυχάνει να είναι βουλευτές από την Κριμαία, δηλαδή καθόριζε σε ένα άλλο κράτος, ας πούμε, ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος. Αυτό απομονώνει την Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κριμαίας τηρήθηκαν οι διεθνείς κανόνες. Δεν μπορεί να πεις, μπορεί να έχει ο καθένας την άποψή του. Αλλά εκεί τηρήθηκαν απόλυτα οι διεθνείς κανόνες. Έγινε δημοψήφισμα. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε ειδικό καθεστώς έτσι αλλιώς. Ναι, ναι. Έτσι. Εδώ διαλύσαν τη Ιουγκοσλαβία και δεν υπήρξε ούτε ένα δημοψήφισμα. Έτσι για τα μάτια του κόσμου. Και όλοι ξέραν ότι η Κριμαία είχε δοθεί δώρο επί Χρουτσόφ. Καλά. Επί Γέλτσιν είχε καρολογιστεί. Είναι τρελό να διαλύει τη Σοβιετική Ένωση, αλλά να κρατάς κομμάτια της. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά. Αυτά ήταν οι συμφωνίες Γέλτσι με τους άλλους φιλάρχους της εποχής εκείνης της διάλυσης Σοβιετικής Ένωσης. Απομονώνεται η Ελλάδα διεθνώς αφενός, αφετέρου για να κάνει τα χατήρια της Δύσης, δίνει πεσχές για διπλωματικά πολιτικά στον Ερντογάν, διαλόγους επικυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και τέλος διαρριγνύει τη σχέση της με τη Ρωσία. Και εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα εδώ. Στην κρίση, τη μεγάλη κρίση του 63-64 στην Κύπρο, όταν οι Τούρκοι βομβάρδισαν ελληνικά χωριά και ουσιαστικά έκαναν το πρώτο στρατιωτικό χτύπημα του νησιού, έγινε η δήλωση Χρουτσόφ που είπε ότι αν αυτό το κράτος που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία χτυπηθεί, θα έχουμε εμπόλεμη κατάσταση. Και εκεί σταμάτησαν όλα και εκείνα τα ψηφίσματα του 64 μετά με την ανακήρυξη της Κύπρου στον ΟΗΕ. Ουσιαστικά δηλαδή μετά το βέτο των Τούρκων που απόρριψε ο Μακάριος, ομαλοποιήθηκε η κατάσταση και είχαμε τη σημερινή μορφή της Κύπρου. Το 76 με το χώρα, ο Καραμαλής πήγε στο Ζήφκοφ. Επίσης το 87 με το Σισμίκ, ο Παπούλιας πήγε στο Ζήφκοφ. Βέβαια. Και εκεί ανατραπήκαν κάποιες καταστάσεις. Τώρα που η Ρωσία έχει κατέβει κάτω και κερδίζει κιόλας, πώς θα πάμε όταν της πετάς μια πατσαβούρα στα μούτρα απρόκλητα, εσύ που είσαι και διοκόμενος, κόβοντας την επίσημη επίσκεψη, βάζοντάς της ένα εξευτελιστικό όρο, απομονωνόμαστε δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι κάνουμε ένα βήμα περισσότερο από αυτό το ανήκομενο στη Δύση που υπήρχε παλιά. Ναι. Από παλιά. Πάμε σε μια διαδικασία, να το πούμε έτσι, γεωστρατηγικού διαμελισμού. Στο τέλος αυτό θα εξυπηρετήσουμε και θα πληρώσουμε. Δηλαδή αυτοί εμφανίζουν έναν μεγάλο ιδεατισμό ότι αντίστοιχο με το Σιμίτι, με το ΣΟΑΠ, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, που έλεγε ότι θα μπούμε στο σκληρό πυρήνα και είμαστε, ναι, και αυτοί, καταδύσαμε να είμαστε το τρίτο υπόγειο και αυτό ας πούμε να μπάζει και να είναι και πλημμυρισμένο να μας πνίξει. Το ίδιο γίνεται και στα γεωπολιτικά. Εδώ βλέπουμε ήδη τρεις περιοχές της χώρας οι οποίοι έχουν πλέον τεθεί υπό διεθνή αμφισβήτηση. Το πρώτο είναι έτσι αλλιώς τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου πλησίων της τουρκικής ακτής λόγω του μεταναστευτικού προσφυγικού. Που υπάρχει ήδη μορατόριο με εθνικής κυριαρχίας εκεί. Βέβαια, δεν αποφασίζουν. Εκεί. Δεν αποφασίζουν οι ελληνικές αρχές. Εκεί το δεύτερο είναι η Κρήτη, ειδικά μετά τη συμφωνία Τσίπρα Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα με την τελευταία του επίσκεψη. Μάλιστα, τελευταία μου στείλανε μια έκθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες που προβλέπεται, επιβεβαιώνεται ότι η νέα μεγάλη στρατιωτική βάση των Αμερικανών-Ισραηλινών, να το πούμε έτσι, θα γίνει στη Μεσαρά. Δεύτερη βάση. Δεύτερη βάση. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερη Ισραήλ. Βάση. Ναι, ναι, ναι.
λοιπόν, η οποία θα είναι αεροπορική κατά κύριο λόγο και για αερομεταφερόμενες δυνάμεις και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και η τρίτη που μπήκε ξεκάθαρα τώρα είναι η Θράκη. Ναι, ναι. Τρεις μεγάλες περιοχές πλέον της χώρας, οι οποίες τελούν εκτός κυριαρχικού ενδιαφέροντος της χώρας. Για να μιλήσουμε. Με την κατάθεση της χώρας μπαίνουν σε μία, δρομολογούνται σε μία πορεία από την οποία θα έχεις κόστος να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή μία καινούρια βάση των Αμερικανών στην Κρήτη θα διατάρασε τις σχέσεις με τους νικητές του πολέμου της Μέσης Ανατολής και με όσους αύριο μεθαύριο καθορίσουν την τάξη πραγμάτων. Μα θα μας έφερνε σε πλήρη αντίθεση. Και μάλιστα όταν μιλούσε ότι εμπλέκεται και το Ισραήλ, το οποίο έχει ένα σύνταγμα που λέει ότι δεν έχουμε σύνορα ούτε προς βοράν, προς τις Κρήτες. Θεωρεί γεωπολιτικό του χώρο μέχρι τη Μυτιλίνη. Μα τον Νετανιάχου τον είδες πως υποστήριξε το Ισραήλ. Το Ιεροσόλυμα ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ναι, ναι. Έχουμε ιστορία 3.500 ετών. Φίλε μου, κουνείς το κεφάλι σου. Με βιβλικές αναφορές θα φτιάξεις κράτος. Το γράφουν και στο σύνταγμά τους, ότι είναι ανοιχτά τα σύνορα γιατί είναι δύναμη η οποία αναπτύσσεται και τα λοιπά. Δηλαδή, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι όταν πριν πάνε στην Παλαιστίνη είχαν επιλέξει, ξέρω αν το ξέρει ο πολλής κόσμος αυτό, ως τόπο καταγωγής τους στην Κύπρο. Είχαν μπει και σε διαπραγματεύσεις να κάνουν κράτος δικαίωμα. Ήταν ένα από τα δύο, από τα τρία. Γιατί είχαν συζητήσει και με τον Τζάρο Νικόλαο. Είχαν συζητήσει με τον Τζάρο Νικόλαο να πάρουν ένα κομμάτι στα Ευρασιατικά Βαλκάνια, όπως λέει ο Μπεζεζίνσκι, όπου να το κάνουν Σιών, έτσι, η Κύπρος και η Παλαιστίνη. Και υπάρχει και κατέληξαν στην Παλαιστίνη. Ναι. Μπαίνουμε σε μια τέτοια κατάσταση που το λιγότερο, το σίγουρο είναι ότι θα οδηγήσει σε μια αποσταθεροποίηση. Σε μια αποσταθεροποίηση σε έναν κόσμο όπου... Αποσταθεροποιημένο ήδη. Οι αναφλέξεις... Αποσταθεροποίηση της Ελλάδας. Θα μπούμε δηλαδή στη ζώνη αυτή, Ουκρανία, Συρία κτλ. Θα μπούμε βαθύτερα μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε μια εποχή όπου διψάνε για αναφλέξεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, διψάνε για να ανοίξουν μειονοτικά ζητήματα, για να ανοίξουν αμφισβητήσεις. Και δυστυχώς σε μια εποχή που το αντίπαλο δέος έχει φτιαχτεί, δεν είμαστε πια σε μονοπολικό κόσμο. Και δεν καταφέρνει να κερδίζει, όπως έγινε με τη Συρία. Ποιο είναι το θέμα μας εδώ τώρα, λοιπόν, η σκέψη, ας πούμε, τη σκέψη που κάνω εγώ. Οι καταστάσεις μεγάλων χρεοκοπιών, δηλαδή σε μια κατάσταση, ας πούμε, οριακής μεταβολής στη γεωστρατηγική σφαίρα, αν θέλεις, από το 19ο αιώνα, πότε γίνονταν, συνδέονταν με μεγάλες χρεοκοπίες, παγκόσμιες χρεοκοπίες. Με οικονομικές κρίσεις. Με μεγάλες βαθύτατες, διαφορετικού χαρακτήρα ή, αν θέλεις, όπως έλεγε ο Μάρξ, ιστορικού τύπου κρίσης. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό αυτών των κρίσεων πάντα ήταν το χρηματοπιστωτικό, δηλαδή το, από εκεί ξεκινούσε. Το 29 τουλάχιστον που το γνωρίζω ήταν σαφές. Να είσαι σίγουρος. Αυτό που είπε ο Δημητρόφ δηλαδή και για την άνοδο του Χίτλερ και τα λοιπά. Ισχύει. Η χρηματοπιστωτική. Αλλά το ίδιο ισχύει όμως και για την πρώτη μεγάλη ύφεση στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, 1860 με 1893. Mm. Πάλι έκρηξη χρηματιστηρίων, κατάρρευση λόγω χρέους κτλ. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί τότε δεν είχε απλωθεί η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία με τον τρόπο που την ξέραμε αργότερα. Η διαφορά με το σήμερα είναι στο εξής, ότι τότε το χρέος ήταν προϊόν πολέμων. Δηλαδή φορτωνόντουσαν οι μεγάλες χώρες, οι μετέπειτα ιμπεριαλιστικές, οι μεγάλες ισχυρές οικονομίες και στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο, φορτωνόντουσαν χρέη λόγους επεκτατισμού. Και μέσα στην κρίση προσπαθούσαν διαμέσου του επεκτατισμού να ξεφορτωθούν τα χρέη τους. Ή την υπερσυσσόρευση, όπως τα λέγανε οι οικονομολόγοι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, είναι ακριβώς ανάποδα. Τώρα, έχουμε μια τεράστια υπερσυσσόρευση με τη μορφή χρέους, ναι, η οποία για να μπορεί να συντηρηθεί χρειάζεται πολέμους. Ναι. Και τέτοιους πολέμους που πρέπει να έχουν ολοκληρωτικό χαρακτήρα. Όχι με την έννοια του πολέμου της παγκόσμια, του παγκόσμιου πολέμου, αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος. Δηλαδή πρέπει παντού να υπάρχουν μέτωπα. Να ρευστοποιούνται τα κράτη με τον ίδιο τρόπο που ρευστοποιούνται οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Ήδη οι συμφωνίες της Κίνας με Ρωσία και Ιράν που φτιάχνουν ένα ρωσοσυνοϊνδικό τόξο
συναλλαγής ή ανταλλαγής των υδρογονανθράκων απευθείας με χρυσό ή τουλάχιστον με το γουάν, αλλά στη βάση με το του γουάν χρυσού. Και θέλουν να βάλουν και οι Ρώσοι το ρούβλι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, με βάση το δεν χρυσό. Δεν του συμφέρει το χρυσό. Εκεί. Πρόσεξε, δεν του συμφέρει το χρυσό. Δεν θα βάλουν το χρυσό. Δεν είναι τρελοί. Ξέρουν. Πάντως θα βγουν από το δολάριο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όχι, φεύγουν ήδη από το δολάριο. Βγαίνουν από το δολάριο, αυτό είναι το σίγουρο. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτόματα, για να μην χάσουμε την προηγούμενη. Αυτή η έλλειψη ισχύως πια για το δολάριο, η αποδυνάμωσή του, γιατί όλοι ξέρουμε ότι με βάση τα καύσιμα έχει ένα σημαντικό ενέργεια. Ναι, έχει, κόβεται δολάριο και υπάρχει και αναπτύσσεται με βάση τα καύσιμα σε ένα μεγάλο βαθμό. Εάν αυτό χαθεί, πώς θα αναπληρώσουν οι ΗΠΑ? Προφανώς προσπαθούν. Τι προσπαθούν αυτοί, άλλο με τη στρατιωτική ισχύ, με τους πολέμους, με την επέμβαση κτλ. Αυτό προσπαθούν να γίνουν εξαγωγική δύναμη ενέργειας. Ενώ μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα, ήταν η βασική εισαγωγός δυναμή. Βασική εισαγωγός, αλλά ενώ πάνε, προσπαθούν να υποστηρίξουν θέλω το να δικό πω άλλο, ότι η ισχύς και το γόητρο του δολαρίου, γιατί σε ένα βαθμό είναι θέμα εμπιστοσύνης, δεν ανταποκρίνεται σε χρυσό. Κυρίως είναι θέμα η ισχύς και το γόητρο του δολαρίου. Εκτόπισμα οικονομίας. Θα το βοηθήσει, εκτόπισμα γίνεται, προσφεύγει ο άλλος εκεί, χρησιμοποιεί το δολάριο, γιατί είναι, υπάρχει λόγος. Ο λόγος τώρα ήταν και ο πόλεμος. Θα είναι δηλαδή ότι είναι η ισχυρή δύναμη, η οποία παντού χτυπάει, κερδίζει κτλ. Πώς ανατρέπονται ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, με το που ανακοινώθηκε η ιστορία ότι το One μπαίνει ως Petro One, δηλαδή στις συναλλαγές πετρελαίου, πλέον η Κίνα είναι η μεγαλύτερη εισαγωγός πετρελαίου στον κόσμο, λόγω της βιομηχανικής της υποδομής που είναι τεράστια. Τι έγινε? Πήγαινε και έκλεισε συμφωνία με τη Βενεζουέλα. Ιδιαίτερα μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αμέσως συνδέθηκε η Ιαπωνία με τη Βενεζουέλα και δέχτηκε να αμείβεται σε Petro One. Και η Ιαπωνία. Και η Ιαπωνία. Την ίδια Ιαπωνία. Έφυγε ένας πόντος μεγάλος. Βεβαίως. Την ίδια στιγμή που η Ιαπωνία σκοτώνεται με την Κίνα. Δηλαδή τις βλέπεις τις... Στην Κορέα η αντίθεση ουσιαστικά είναι η Ιαπωνία-Κίνα. Αλλά υπόγεια τι σου κάνουν? Το ξέρω από πού. Έλληνες εφοπλιστές. Αυτή τη στιγμή κάνουν νέες παραγγελίες σε καράβια. Ο λόγος ποιος? Πήγανε και κλείσαν συμφωνίες με την Ιαπωνία για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Τρέχουν σαν τρελοί τα ναυλοσύμφωνα αυτή τη στιγμή για να πάρουν παρά και ενάντια στους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν κυρώσει ιστορίες κτλ. Μέσα σε όλο αυτό το άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας, που είπαμε ότι μετά το 89-90 και τη νέα τάξη, την υπεριαλιστική νέα τάξη πραγμάτων που άλλαξε την πορεία του κόσμου, τώρα έχουμε την ήττα της που πάνε στον πολυπολικό κόσμο και ξανά αλλάζει και έχουμε αποσταθεροποίηση μεγάλη, δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να κάνει τον Κολαούζο και τον άνθρωπο που χρεώνεται τις προβοκάτσεις για αυτούς που συγκρούονται. Έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο, δυστυχώς μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Με την πύλη εισαγωγής ήταν το ταξίδι, όπως είπαμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αλυσίδα ταξιδιών και στο τέλος η επίσκεψη του Ερντογάν. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά άμεσα τα διεθνή θέματα και την ελληνική εξωτερική πολιτική, και πρέπει να πούμε εδώ ότι απογυμνώθηκε και ο ρόλος του κυρίου Κοτζιά ως πατριώτη. Παναγιά μου. Ο οποίος άκουσον συμμετείχε στη Γενέβη σε ένα νέο Λονδίνο, μια νέα Λοζάνη, όπου αναβίωνε, καταργήτω η Κυπριακή Δημοκρατία και γυρίζαμε στην κατάσταση του 59-60 των δύο συνεταιρικών κρατών. Χάναμε δηλαδή ότι είχε κερδίσει ο Μακάριος και ο αγώνας του κυπριακού λαού, και ενώ συμμετείχε εκεί και συζητούσε για εκπεριτροπής πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τούρκο ή Έλληνα, συζητούσε για διαστάθμιση ψήφου. Δηλαδή πάμε πριν την αστική επανάσταση και λέμε ότι ο ψήφος ο δικός μου είναι 4 και του Καζάκη είναι 1, ας πούμε. Εξορισμού 4-1 ανάλογα με την καταγωγή ρατσιστικού. Θα τους κάνουμε κυματολογική εξέταση. Ναι, DNA. Ενώ συζητούσε αυτά, εμφανιζόταν ως δίθεν πατριώτης και τα λοιπά. Και τον είδαμε να βγαίνει. Βέβαια, κοίταξε, μια κιλές για το Κοτζιά. Επειδή τον ξέρω, όπως ξέρεις, τον ξέρω από πολύ παλιά. Ναι. Λοιπόν, ένας από τους βασικούς ιδεολόγους του αντιπατριωτισμού στο ΚΚΕ ήταν ο Νίκος Κοτζιάς και η ομάδα του. Α, είχε, μάλιστα.
Έτσι. Και μάλιστα κοντράροντας στην παλιά φρουρά στο Google, δηλαδή τους παλιούς αγωνιστές που ερχόντουσαν από την αντίσταση και όλα αυτά τα πράγματα, τη γενιά του Χαρίλαου δηλαδή, που ο πατριωτισμός για αυτούς ήταν δεύτερη φύση. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε πάντα ο Χαρίλαος, μας έλεγε δηλαδή, όλα, πρώτα η πατρίδα και μετά ο σοσιαλισμός. Πρώτα πατρίδα. Το ζαχαριαδικό. Ήταν το ζήτημα, αυτοί το είχαν ζήσει. Είχαν δώσει και το αίμα τους. Έτσι, ναι. Ανεξαρτήτως τι μπορεί να τους χρεώσεις από άποψη πολιτικής και ιδεολογίας. Ναι. Αυτό ήταν η δεύτερη φύση τους. Λοιπόν, ανεξάρτητα το αν μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Με καταλαβαίνετε, εννοώ ιδεολογία και ιδεολογικά πολιτικά. Απλά ο κ. Κοντζιάς αποτελούσε την αιχμή του δόρατος τότε, μιας νέας γενιάς που ερχόταν μετά τη μεταπολίτευση. Και που βεβαίως ήταν ανερχόμενοι, ήταν ψηλά, η οποία πέταγε στην άκρη αυτή τη λογική, τη νέα μήκη. Δεν τη χρειαζόταν το Google. Και στη συνέχεια ήταν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου στις εποχές της δόξας του. Ξεκινούσε με τον Μπάγκαλο, ξεκίνησε πρώτα, ναι, και μετά μας ήρθε. Υπάλληλος του Υπουργείου, μετά εστέφθη, έγινε πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕ, που εμένα με είχαν καλέσει μια φορά και... ντράπηκα που πήρα την πρόσκληση. Ντράπηκα που μου ήρθε η πρόσκληση, την έσκησα δηλαδή, προφανώς κατά λάθος. Ήταν πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕ. Τώρα υποτίθεται αυτή η κυβέρνηση έχει 2-3 επικοινωνιακά αστεία πράγματα με τα οποία παλεύει να συγκρατήσει, να αποφύγει την κατάρρευση δηλαδή. Το ένα είναι τα επιδόματα αυτά και δήθεν ότι είναι ταξική και τουλάχιστον την ακραία φτώχεια τη στηρίζει και τα λοιπά. Αυτό το ταξικό. Ναι, υποτίθεται. Να έχουμε τέτοια ταξική, γιατί ξαναγυρίζουμε στο Μάλθους. Γιατί και ο Μάλθους είχε αυτή την άποψη. Στους φεουδάρχες που βγαίνανε ορισμένες εποχές, ας πούμε, ή εδώ στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, που έδινε από μια δεκάρα στον καθένα, ας πούμε, όταν υπήρχε αναστάτωση για να κάνει. Ένα δεύτερο επικοινωνιακό τέχνασμα ήταν ότι στηρίζουμε πατριωτικά κτλ. Και να δώσαμε μάχη στην Ελβετία για τα συμφέροντα της Κύπρου. Να μην υπάρχουν εκεί, να φύγουν τα στρατεύματα δίθεν, γιατί ο κ. Κοντζιάς γνωρίζει ότι είναι παγίδα και γνωρίζει ότι ο εσωτερικός εχθρός σε τέτοιες περιπτώσεις που αυτό θέλουν να κάνουν, το λαό θέλουν να χτυπήσουν, χτυπιέται καλύτερα με σύγχρονα αστυνομικά μέτρα και συστήματα. Όπως και εδώ στην Ελλάδα, με τις δημιουργίες των ΜΑΤ και με τα καπνογόνα τα σύγχρονα, σπάσαν τις διαδηλώσεις του 10-11 κτλ. Δεν χρειάζεται να φέρουν. Και τάχα μου θα έφευγε, που ούτε και αυτό θα γίνει, το τουρκικό στρατός να μπει μέσα μια διεθνής αστυνομία κτλ. Ξεφτελίζεται και αυτή η ιστορία με όλα αυτά που συνέβησαν στην εξωτερική μας πολιτική το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, έτσι αλλιώς ο τρόπος που έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μάλλον καλύτερα να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να κάνουμε μια αναρετούς και επανερχόμεθα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επανερχόμεθα. Είναι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης ο Μαντάς. Έχουμε κάποια, έτσι, εδώ κάποια ερωτήματα, να το πούμε έτσι. Δημήτρη, είναι δόγμα το μπλε ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία και η Τουρκία δικτατορία. Πώς γίνεται ο δικτάτορας Ερντογάν να έχει 65% και όλο μαζί το ευρωχουντικό τόξο στην Ελλάδα να έχει 30%. Δικτάτορας ο Ερντογάν, δεν διαφωνώ. Ο Κούλης, ο Πάκης και ο Τσίπρας τι είναι? Λοιπόν, το επιπλέον για το Υπουργείο της Αργεντινής μας στείλανε ένα άθρο, μια ανάλυση από το Voltaire.net. Παρακολουθώ το συγκεκριμένο site, δεν είμαι πάντα σίγουρος για την αξιοπιστία των αναλύσεων. Ανάλυση είναι μια τοποθέτηση που κάνεις με το συνδυασμό κάποιων στοιχείων ή πληροφοριών που έχεις. Δεν είμαι πάντα σίγουρος κατά πόσον πολύ συνωμοσιολογικό, να το πούμε έτσι, για τα γούστα μου, ναι. Το συγκεκριμένο. Αλλά το παρακολουθώ. Υπάρχει και μια βιομηχανία ειδήσεων που έντεχνα κυκλοφορούν για διάφορα, ναι. Ή τουλάχιστον απλά από προσανατολιστικών υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνουν, ναι, επίτηδες, ναι, ναι, πολλά τέτοια, ναι, ναι, πράγματα.
Λοιπόν, αυτό έτσι χοντρικά, τα υπόλοιπα είναι διάφορα σχόλια. Εδώ, αν σκεφτεί κανείς, αν δει τον τύπο του Σαββατοκυριακού, για παράδειγμα, σε κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που είναι η διακοπή του ταξιδιού στη Ρωσία, η επίσκεψη στην Ουκρανία, δεν αναφέρεται και δεν τα εξετάζει σαν παράμετρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό κάποιος που αντλεί πληροφόρηση μόνο από εκεί δεν μπορεί να το δει σαν ένα μέγεθος, ας πούμε. Ελέγχονται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μπορώ να πω ότι ελέγχονται περισσότερο από τα ζητήματα οικονομίας. Έτσι. Και δίδονται άφθονα κονδύλια, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από το Υπουργείο Εξωτερικών, για αυτή την ιστορία. Υπέστην και δίκη προσφάτως. Α, έχεις διωχθεί για το... Γιατί προκάλεσες για εχθροπάθεια τι... Όχι, για το ζήτημα της... Α, για την εχθροπάθεια περιμένω μια καινούργια τώρα έχεις ιστορία. Ο κύριος Δημητράς μου κάνει την τιμή. Μάλιστα. Να μου κάνει μηνυτήρια αγωγή, γιατί είμαι ρατσιστής, λέει. Μάλιστα. Βεβαίως, και περιμένω τώρα να τον... Θα τον γλεντήσουμε. Ναι, ναι, αυτά αποβαίνουν σε βάρος. Τους, λοιπόν, δυστυχώς ο κόσμος... Όχι, απλά, ξέρεις, νομίζω ότι το θέμα είναι ότι, ξέρεις, επειδή τρέμουν τις αντίθετες φωνές, δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης την αντίθετη φωνή όταν ιδιαίτερα έχει ανώτερα επιχειρήματα και συγκρότηση, και οπότε προσφεύγει στις μηνύσεις. Στο συγκεκριμένο θέμα, είπαμε για τις απόρριτες δαπάνες. Οι απόρριτες δαπάνες στο ελληνικό, στο ΙΠΕΞ, έχουν ξεφύγει. Ξεκίνησαν παραμονές του μνημονίου, ξεκίνησαν περίπου στα 18 δις. Ναι. Στα 18 εκατομμύρια. Στο ΙΠΕΞ. Στοιχεία του προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή είναι 42. Μάλιστα. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, τρέφονται πολύ από αυτά τα πράγματα για να μπορέσουν να πλασάρουν αυτά που ακούμε και, από τα δημοσιογραφικά. Δεν περιλαμβάνονται εκεί πέρα μέσα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε εθνική πόρη. Αυτές που απευθείας χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Αυτή είναι μια άλλη βιομηχανία. Η οποία δίνουν και διδακτορικά. Δηλαδή έχουν μια μεγάλη σχέση με το ακαδημαϊκό κατεστημένο. Και ναι. Επομένως εργάζονται για πολλές ΜΚΟ και τα πανεπιστήμια. Μέσα υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο παραπληροφόρησης, ακόμα και για καταστάσεις μπορεί να δει κανείς το τι γίνεται με την Αίγυπτο. Μα για παράδειγμα, είπες προηγουμένως το ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, κρατικοδίαιτης, ευρωπαϊκά κονδύλια και άλλα. Όπου ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, το νυν πρόεδρος, είναι στη διοικούσα της Bilderberg από το 1992. Ναι, γνωστή. Έτσι, μην τρελαθούμε δηλαδή. Αλλά ποια είναι η μεγαλύτερη ζημιά? Τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά. Εκεί γίνεται η μεγάλη ζημιά. Εκεί ελέγχουν τη διανόηση και καταφέρνουν μια ιδεολογική ηγεμονία η οποία δεν υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή... Όχι μόνο ιδεολογική, είναι και πολιτική. Δηλαδή, όταν αυτός αναλαμβάνει μετά θέσεις ευθύνης, καταλαβαίνεις πού πάει όλη η ιστορία. Νομίζω ο Καρντόσο το είχε πει, όταν δεν είχε γίνει πρόεδρος της Βραζιλίας για να πουληθεί στο Δέλτα Νιτάφ, πριν, όταν ήταν οικονομολόγος και μαρξιστής, όπως δηλώνει ο ίδιος, που είχε πει το εξής, ότι μεγάλη καταστροφή της Λατινικής Αμερικής και κυρίως της χώρας του, της Βραζιλίας, είναι το brain drain, ότι φεύγανε πάρα πολλοί εγκέφαλοι, πηγαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σπουδάζανε. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή από αυτό είναι ότι πολλοί από αυτούς επιστρέφανε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το είχαμε υποστεί πρώτοι εμείς, πριν από τη Λατινική Αμερική. Με τους Γερμανούς. Με τους Γερμανούς και τους Αμερικανούς, μετά τον εμφύλιο, που έπρεπε να τσακιστεί η ελληνική διανόηση, η οποία ανεξαρτήτως αν ήταν συντηρητική ή στεκόταν από την απέναντι μεριά, η αμική δηλαδή, έπρεπε να τσακιστεί, γιατί είχε εθνικοπατριωτική αναφορά. Και αυτό έπρεπε να τσακιστεί. Έπρεπε να γίνει αυτός ο εξευρωπαϊσμός, να το πούμε έτσι, όπως μας ήρθε στη μεταπολίτευση κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, ένας φίλος που μας λέει, εντάξει, μιλάει για την ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν θέλω να διαβάσω τι λέει για την ακαδημαϊκή κοινότητα, και το ζήτημα του bitcoin θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε άλλη εκπομπή, ιδιαίτερα όταν μετά τη χθεσινή παρέμβαση της κυρίας Lagarde, η οποία σε μια εκδήλωση στην Τράπεζα της Αγγλίας είπε για πρώτη φορά ανοιχτά, επίσημα, για τη μετεξέλιξη του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος σε συστήματα bitcoin, δηλαδή κρυπτονομίσματος ή εικονικού νομίσματος, με βασικό στόχο την αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν είναι
καινούριο, αλλά είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται ως δόγμα πλέον, και αυτό εντάσσεται στη λογική του υπεριαλισμού που λέγαμε προηγουμένως, που είναι νομισματικός υπεριαλισμός, δηλαδή ξαναγυρίζουμε στη λογική του χρυσού κανόνα, αλλά χωρίς χρυσό. Χωρίς χρυσό. Χωρίς χρυσό. Δηλαδή να υπάρχει ενιαίο νομισματικό σύστημα, ώστε να μπορούν να ελέγχεται πλήρως ο τρόπος. Αυτό το έλεγε έτσι, για όσους ας πούμε δεν ξέρουν ή δεν ασχολούνται ή έχουν πέσει θύματα όλη αυτή της νεοφιλελεύθερης ψυχοπαθολογίας. Ο πρώτος που μίλησε για αυτή την προσπάθεια να ελεγχθούν οι οικονομίες, ιδιαίτερα των μεσαίων και αδύναμων κρατών, μέσω του ενιαίου νομίσματος, ήταν ο Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ έλεγε ότι το χρυσός επινοήθηκε ως νόμισμα από τις μεγάλες δυνάμεις που συσσόρευαν χρυσό λόγω του μερκαντιλισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Πουλούσαν ακριβά, αγόραζαν φτηνά και μάλιστα σε χρυσό. Συσσόρευαν χρυσό και εξανάγκαζαν όλες τις υπόλοιπες οικονομίες να λειτουργούν σε χρυσό για να εξαρτηθούν από αυτές. Και έτσι το εθνικό νόμισμα επινοήθηκε ακριβώς από τις μικρές και τις μεσαίες οικονομίες, ώστε να απαλλαγούν από τον έλεγχο ή τη σφαίρα επιρροής των μεγάλων ισχυρών οικονομιών. Άνταμ Σμιθ, 1778-1880. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πολύ να μην τρελαθούμε. Και δεν ξέρω αν Δημήτρη έχεις υπόψη σου, πιθανά έχεις υπόψη σου, με το Φίνικα το νόμισμα που έκανε φυσικά ο Καποδίστριας. Καποδίστριας, ναι, όπου σπάσαν μετά, αν μπορεί να το σχολιάσεις, τα μηχανήματα εκτύπωσης, το τυπογραφείο. Ναι, γιατί έγινε το τυπογραφείο στην Αγγλία και το τυπογραφείο διαλύθηκε στην Αίγινα από τους Βαβαρούς. Στην Αίγινα, την τσακίσανε. Είχε φτιάξει εκεί το τυπογραφείο ο Καποδίστρης, γιατί με τη συμβολή κάποιων πολύ σημαντικών συμμονιστών οικονομολόγων της εποχής εκείνης, του είπανε να φτιάξει κρατική κεντρική τράπεζα και νόμισμα. Είναι προϋποθέσεις για να υπάρξει κράτος, για να υπάρξει δημοκρατία. Διαφορετικά, και ήταν ο τρόπος να πληρώσει και το χρέος. Δηλαδή, τι σκέφτηκε. Σκέφτηκε το εξής, αυτό που δεν διανοούνται σήμερα να κάνουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ είμαι κράτος πλέον και το χρέος μου διαμορφώθηκε από τότε που δεν ήμουν κράτος, δεν είχα υπόσταση κράτους, ούτε σαν κράτος υπέγραψα. Λοιπόν, τι έκανα. Μεταφράζω το χρέος μου στο εθνικό νόμισμα, που ήταν ο Φίνικας, ή που θα ήταν προοπτική να γίνει ο Φίνικας, και θα το πληρώσω με πληθωριστικό νόμισμα. Την εποχή εκείνη μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί η εγχρήματη οικονομία στην Ελλάδα της εποχής του Καποδίστρια ήταν ένα μικρό κομμάτι της οικονομίας. Ναι. Ήταν κυρίως οικόσιτη, ήταν οικοτεχνία, να το πούμε έτσι, δεν ήταν τόσο η οικονομία, δεν ήταν εγχρήματη οικονομία. Ο περισσότερος κόσμος, ο απλός κόσμος, ο φτωχός κόσμος, αντίλασε τα προϊόντα του. Ήταν εμπράγματη ανταλλαγή, ναι. Γι' αυτό και θα μπορούσε να το κάνει. Και ο Κολοκοτρώνης μάλιστα στα απομνημονέματά του, στα 1843 που τα διηγείται, έτσι. Λοιπόν, το αναφέρει αυτό, το πληθωριστικό στοιχείο. Το αναφέρει. Χωρίς βεβαίως να το μπορεί να το εξηγήσει, ούτε από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δυστυχώς ατύχησε, γιατί μας βάλανε τους Βαβαρούς. Τους Βαβαρούς και κάνανε δύο πράγματα. Δώσανε στο Ρότσιλ το δικαίωμα να εκδίδει το νόμισμα, βέβαια, στο Μόναχο. Η δραχμή εκδόθηκε στο Μόναχο. Αντί για το Φίνικα, πέρασε Ρότσιλ και. Έτσι. Και καταστρέψανε το τυπογραφείο στην Αίγινα. Ναι, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, ότι σπάσανε το τυπογραφείο. Το καταστρέψανε. Και από τότε οι μεγάλες μας δυνάμεις, οι προστάτες μας, απαγόρευσαν στην Ελλάδα να έχει τυπογραφικές μηχανές εκτύπωση νομίσματος. Απαγορεύτηκε μέχρι το 30 τόσο που μπήκε μπροστά η δημιουργία του νομισματοκοπίου και που μπόρεσε να λειτουργήσει μετά τον πόλεμο, φυσικά, ουσιαστικά. Μάλιστα. Αυτά είναι οι πλευρές που λέμε, γιατί το ζήτημα του υπεριαλισμού, της εξάρτησης ή της υποτέλειας που λέμε, ενώ υπάρχουν θεωρίες διάφορες που το θεωρούν σαν εξωγενές στοιχείο μιας οικονομίας ή μιας κοινωνίας, είναι ολοκληρωτικό στοιχείο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο καθορίζει τον τρόπο ανάπτυξη ακόμη και της κουλτούρας σε μια χώρα. Βέβαια. Ή τις συγκρούσεις που αναπτύσσονται σε μια χώρα. Και τις πολιτικές, στο βαθμό που έχει μια αυτονομία. Φυσικά. Δηλαδή, σαφέστατα. Εδώ παρατηρείται, αν δει κανείς με ένα πιο λεπτομερές μάτι, αυτό το ταξίδι που λέγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξαναρχόμαστε, είχε από πίσω το χρήσμα. Φυσικά. Είχε το χρήσμα, δηλαδή τον συναγωνισμό σε ξένο αχυρώνα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, των δύο μνημονιακών κατάλοιπων, για το ποιος θα πάρει το χρήσμα από τον πρόεδρο Τραμπ.
Βέβαια, ώστε να σύρει την κούρσα για τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό κιόλας είχαμε και αυτή τη γελιότητα των δηλώσεων Τσίπρα, που από τη μία την εποχή που ένιωθε ότι είχε τις πλάτες των Γερμανών και των Αμερικανών, είχε σηκώσει το δάχτυλο στον Τραμπ και του έκανε δηλώσεις. Μετά τον ανακάλυψε. Ναι. Και είναι να πω κάτι, επειδή γίνεται μια κουβέντα για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και προσπαθούν κάποιοι να παραλληλήσουν με την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου υπάρχει στον κόσμο η αίσθηση ότι έγινε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση, γιατί ο Βενιζέλος υπήκουε στην εξάρτηση, αλλά και στην Λοζάνη και αργότερα στις συζητήσεις με τον Ινωνού για την ανταλλαγή των πληθυσμών και τα λοιπά, δεν διαπραγματεύτηκε ίχνος ελληνικού κυριαρχικού δικαιώματος στον αέρα ή τη θάλασσα και σπιθαμή ελληνικού εδάφους. Αντίθετα, τότε κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα το Αιγαίο, στη Λοζάνη, και επαναλήφθη η συνθήκη του Νεηγή για τη Θράκη. Δηλαδή, ο Βενιζέλος ουδέποτε διανοήθηκε κάτι το οποίο στο όνομά του τώρα το φέρνουν κάποιοι όψιμοι, ότι εν πάση περιπτώσει να κάνουμε διάλογο και τα λοιπά. Διάλογο να κάνουμε, αλλά όχι για εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι πράγματα που δεν τα συζητάς. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε και σε ποια ιστορική εποχή συζητάμε. Τότε είχαμε μια στρατιωτική ήταν. Έτσι, μπράβο. Σήμερα ποια στρατιωτική συντριβή. Είχαμε οικονομική καταστροφή με τον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη και το κόψιμο της δραχμής και τα λοιπά, την κυβέρνηση του Νοεμβρίου του 20. Αλλά πέραν της οδικής οικονομικής. Ήταν στη μέση, κόψαν τις δραχμές. Κόψαν στη μέση, το 50%. Πέραν της οικονομικής καταστροφής, υποστήκαμε και μια στρατιωτική ήττα. Τώρα, γιατί να παραδώσουμε χωρίς να έχουμε υποστεί αυτή την ήττα? Είναι αυτό που έλεγε ο Λυσαρίδης για το Κυπριακό, ότι κοιτάξτε να δείτε, μας λένε αυτοκτονήστε, γιατί αλλιώς θα σας πυροβολήσουμε. Και για να μην σας πυροβολήσουμε, αυτοκτονήστε από μόνοι σας. Αυτό εκεί οδηγεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή ρωτάνε διάφοροι εδώ πέρα, δεν συζητάμε με εκπρόσωπο της ΛΑΕ, μιλάμε με τον Παναγιώτη τον Μαντά, ο οποίος είναι από το Δίκη, συμμετέχει μένα στο ΛΑΕ. Στην πολιτική γραμματεία της ΛΑΕ και στη διοικούσα επιτροπή του Δίκη. Λοιπόν, αλλά δεν μιλάμε με όρους ΛΑΕ ΠΑΜ, έτσι. Συζητάμε. Όχι. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν διάφορα σχόλια εδώ πέρα για να συζητήσουμε τη σχέση ΠΑΜ ΛΑΕ. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας. Είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Και δεν είναι και το τωρινό ζήτημα. Έτσι αλλιώς αυτό έχει δρομολογηθεί και έχει δρομολογηθεί στους δρόμους κατά κύριο λόγο μέσα στο πεδίο, πώς να το πούμε, όπου κρίνονται οι συνεργασίες και οι αντιθέσεις της κοινής δράσης. Ναι. Όπου εκεί κρίνονται τα πάντα ανεξάρτητα το τι λέει ο καθένας και το πώς τοποθετούνται τα ζητήματα. Επίσης να πούμε το εξής, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό το πράγμα το βάλε για πρώτη φορά ο Ερντογάν. Να επικεντρωθεί το ελληνοτουρκικό ζήτημα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ή τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στη συνθήκη της Λοζάνης του 1923. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης υπεγράφει και που βεβαίως έχει εφαρμοστεί μέχρι και εφαρμόστηκε μέχρι τώρα σε διαφορετικό ιστορικό και απόψη διεθνούς δικαίου περιβάλλον. Ήταν το περιβάλλον του Μεσοπολέμου, αναγνώριζε τότε η κοινωνία των εθνών μειονότητες, σήμερα δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο. Σήμερα στη θέση του δικαίου των μειονοτήτων υπάρχει το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή δεν ξεχωρίζει ένας πληθυσμός σε μειονότητα και πλειονότητα. Αυτό ήταν το δίκαιο του ΟΗΕ, αυτή την υπέρβαση έκανε για να μην δίνεται τη δυνατότητα σε ιμπεριαλιστικές χώρες να χρησιμοποιούν το δικαίωμα, μάλλον μια μειονότητα σε κάποια κράτη ή την προστασία της μειονότητας, ώστε να επεμβαίνουν σε αυτήν. Υπάρχει διακήρυξη μάλιστα το 1978 που δεν το επιτρέπει καν, το απαγορεύει. Όχι του Ελσίνκη, του ΟΗΕ είναι αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και η τελική πράξη του Ελσίνκη που έχει ακριβώς και αυτή την αναφορά. Απαγορεύει οποιαδήποτε χώρα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λόγο για επέμβαση ή να θέσει θέμα εδαφικής ακυριότητας ή αμφισβήτησης για οποιοδήποτε λόγο άλλης χώρας. Άρα λοιπόν, το σημερινό ζήτημα της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά και των σύνορών της, είναι πολύ πιο δεσμευτικό το διεθνές πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, του διεθνούς δικαίου, να το πούμε έτσι, όπως διαμορφώνεται σήμερα, από ό,τι ήταν την εποχή της συνθήκης Λοζάνης.
Και βεβαίως στο κάτω-κάτω της γραφής, για να υπερασπιστείς τη χώρα σου, χρειάζεται πρώτα κύρια ένας λαός. Και ο λαός είναι αυτός που καθοριστικά παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Και όχι μόνο οι κορυφές. Δηλαδή δεν είναι θέμα διπλωματίας με την έννοια, πώς να το πούμε, της λογικής, ότι κάποιοι διπλωμάτες με τις κυβερνήσεις που κινούνται. Εάν δεν επενδύεις στην ευημερία και στην άνοδο του λαού σου, δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσεις ή να διεξάγεις διπλωματικό αγώνα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων ή να προωθήσεις ζητήματα στη διεθνή κοινότητα με τίποτα. Με τίποτα. Γι' αυτό και χάσαμε. Τότε χάθηκε αυτή η ιστορία το 1923 με την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Οφείλεται πρώτα η κυρία το ότι αυτά που έχει κερδίσει η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, αν θέλετε, με τους Βαλκανικούς πολέμους και με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για άλλους λόγους, με αυτήν την ιστορία, απλά δόθηκαν βορρά στα μεγάλα συμφέροντα της εποχής και δέχτηκε ο Βενιζέλος την εποχή εκείνη να παίξει το ρόλο του Σέμπρου στη Μικρασία. Αντί να κατοχυρώσει το ρόλο και τα συμφέροντα σε αυτήν την ιστορία, χρησιμοποιώντας μια πολιτική που τώρα κάνει ο Ερντογκάν, δηλαδή παίζοντας όλα τα ταμπλό. Ναι, επισέρχονται και άλλα. Τώρα ο Ερντογκάν έχει και το περίφημο. Και τα δικά του συμφέροντα, βέβαια, και με τη δική του λογική. Έτσι. Το ισλαμικό ζήτημα, δηλαδή εμφανίζεται ως προστάτης, είπε και εδώ ότι και τους πομάκους, όχι των τουρκογενών που ισχυρίζεται ότι είναι, αλλά των μουσουλμάνων. Μα γι' αυτό και κάνει και αυτή την κίνηση τώρα μετά την ανακοίνωση του, μετά την κίνηση Τραμπ. Ναι. Προσπαθεί να εμφανιστεί ως ηγέτης όλων των μουσουλμάνων. Έτσι. Έτσι, κάτι το οποίο εν σπέρματι υπήρχε και στις κυβερνήσεις Μπαγιάρ που είχαν έρθει εδώ. Δεν είναι τυχαίο ο Μπαγιάρ που ήρθε εδώ και τώρα. Αλλά ποτέ όμως. Όχι σε τέτοια συγκροτημένη έκταση. Όχι. Ο Μπαγιάρ τότε είχε πάει στη Κωνσταντινούπολη και μπροστά στις κάμερες διερρήκνει τα ημάτια του για τις καταστροφές, ότι δεν το ήξερε κτλ. Δηλαδή δεν είχε το. Βάζουν ένα τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό πήγε και η Γερμανία και απευθυνόταν σε Γερμανούς πολίτες τουρκικής καταγωγής, τους οποίους έλεγε ότι είστε πολίτες της Τουρκίας και της Γερμανίας, και φυσικά τον πέταξε έξω η Μέρκελ. Εδώ του στείλανε τους υπουργούς από μπροστά να του κάνουν τα μαξιλαράκια. Εμπλέκεται με αυτό το ζήτημα, με το ζήτημα της ατυχίας που έχει η Ελλάδα να έχει μια μεγάλη γειτονική χώρα η οποία όπου επικρατεί το Ισλάμ. Έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής και τουρκολόγος ο Σαρίς, ότι που είχε ζήσει και γεννηθεί στην Άγκυρα, είχε σπουδάσει, ήταν και μέλος της νεολαίας του Ινωνού, ότι ενώ τα παλιά της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 90 ήταν γεμάτα νεολαία που άκουγε μουσική, χόρευε κτλ., με έναν κοσμικό τρόπο τα τελευταία χρόνια έχουν γεμίσει με μαντήλες, με τέτοια. Εγώ το είδα αυτό στην δεκαετία του 90, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 90, πήγαινα πολύ συχνά Τουρκία τότε για επαγγελματικούς λόγους. Κωνσταντινούπολη, όχι Τουρκία. Να το πούμε, γιατί υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, και με την Άγκυρα υπάρχει διαφορά σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Εκεί πραγματικά η Κωνσταντινούπολη ήταν πάρα πολύ κοσμική πόλη, δηλαδή μια ευρωπαϊκή πόλη με όλα τα χαρακτηριστικά της. Ο κόσμος κατά κύριο λόγο, η μεσαία τάξη να το πούμε έτσι, ούτε ήθελε να ακούσει περί μουσουλμανισμού ή επιστροφή. Αντίθετα, η φτωχολογιά, δηλαδή οι φαβέλες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες πραγματικά υπάρχουν ακόμη και τώρα, δηλαδή μιλάμε φτωχογειτονίες οι οποίες εκεί είναι άλλος κόσμος, είναι άλλο κράτος εν κράτη, και δεν μιλάμε για αστεία ποσά, μιλάμε για τα 10 εκατομμύρια από τα 14 που ήταν τότε η Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπήρχε μια πολύ ισχυρή εισβολή του ισλαμικού στοιχείου με άμεση χρηματοδότηση από τη Σαουδική Αραβία. Την εποχή εκείνη που ήταν λίγο πριν από το δικαστήριο που πέρασε το τότε Ισλαμικό Κόμμα που ανήκει ο Ερντογκάν, και που το απαγόρευσαν. Θυμάμαι τους Τούρκους που συζητάγαμε πολιτικά και κάθε φορά που ανέφερα εγώ το Κουρδιστάν παθαίνανε μια. Γιατί απαγορευόταν ακόμη και η έννοια. Να πεις τη λέξη. Να ακουστεί, λοιπόν. Κούρδος. Πάθαινε, ναι. Αφού θυμάμαι με ένα ταξί μια φορά, συζητούσαμε έναν Αμερικανό. Πώς το λένε, επαγγελματικά γνωστό δηλαδή, έτσι. Και το ανέφερα το Κουρδιστάν και το ακούει ο ταξιτζής και παραλίγο να τρακάρει, δηλαδή. Έγινε. Παλάβω τόσο πολύ.
Συζητάγαμε λοιπόν με τους Τούρκους που μας έλεγαν αυτό το πράγμα, ότι εγώ ήταν οι βαλίτσες από το νότο της Τουρκίας, από τη Σαουδική Αραβία, για τα γραφεία του Ισλαμικού Κόμματος, βαλίτσες γεμάτες δολάρια, τα οποία το Ισλαμικό Κόμμα τότε είχε μόνο στη φτωχογειτονιές γραφεία, όπου έκανε δύο πράγματα, συσίτιο. Και εκεί στήριξε μέρα την άνδρωσή του, τους φούρνους που έφτιαξε την εποχή της οικονομικής κρίσης ο Ερντογάν. Και το πολύ σημαντικό για την τουρκική κοινωνία, γιατί η φτωχιά Τουρκία είναι περίπου η Ελλάδα της δεκαετίας του 50, από άποψη κουλτούρας και λογικής, είναι το ότι έδινε πρίκες στα κορίτσια. Α, δεν το ήξερα. Ήξερα ότι φτιάξανε φούρνους, ναι, έδινε τροφή. Και από εκεί πήρε τη δημαρχία ο Ερντογάν. Βεβαίως. Αλλά έδινε και πρίκα στα κορίτσια. Φτωχές κοπέλες. Πάρα πολύ, βεβαίως, πολύ σημαντικό για μια οικογένεια η οποία, βεβαίως, με το που θα έφευγε ένα από τα αγόρια της ή το αγόρι της, ας πούμε, να πάει να υπηρετήσει στο στρατό, πέθαινε κάποιο από τα άλλα παιδιά της πείνας ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Τέτοια κατάσταση φτώχειας. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα το άλλαξαν με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα αυτός ο λεγόμενος Ισλαμικός άξονας έχει και σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή υπολογίζονται περί τα 100 δις τα 10 τελευταία χρόνια οι εισρωές που γίνονται από Κατάρ και Σαουδική Αραβία, ναι, ναι, που έγιναν στην Τουρκία. Και αν κανείς για τον πόλεμο της Συρίας, και αν κανείς δει ότι παράλληλα η Τουρκία, ενώ ήταν με τη Δύση κάτω από το τραπέζι, έκανε το παράνομο εμπόριο, μάλλον όχι το παράνομο, το εμπόριο του αποκλεισμένου Ιράν, το οποίο έπρεπε από κάπου να βρει διέξοδο προς τα έξω, φτιάχνουμε ένα ποσό που μπορεί να απαντήσει και για την υποτιθέμενη ανάπτυξη που παρουσιάζουν μια αύξηση του ΑΕΠ 10%. Καλά, τώρα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Θα μπουν σίγουρα. Όχι, έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και μπαίνουν. Αξιοποιεί αυτό και στη Θράκη. Έρχεται να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ένα ρόλο διεμβολισμού της ελληνικής κοινωνίας με ένα Ισλάμ από τα βάθη της. Δεν είδες το επιχείρημα. Το πένε. Το είπε. Καταστάσεις που η ελληνική κυβέρνηση για λόγους αρχής, κάθε κυβέρνηση αυτόν τον τρόπο έπρεπε να αποκλείσει, όμως δεν το έκανε, όπως δεν το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Είναι πάνω στην ίδια απολύτως γραμμή. Αν δει κανείς η κριτική της στην επίσκεψη Ερντογάν, που ήταν μια πολύ προσεγμένη ανακοίνωση των υπευθύνων εξωτερικής πολιτικής και παιδείας του κόμματος, του κυρίου Κουμουτσάκου και της κυρίας Κεραμέως, κινείται στην κριτική που κάνουν στην οικονομία. Δηλαδή, αποκάλυπτε τα ψεύδη Τσίπρα χωρίς να παίρνει θέση. Όχι. Χωρίς να λέει ότι αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις. Ναι. Έλεγε τι έκανες και πού είπες ψέμα. Δηλαδή, σαν να έλεγε ότι εμείς θα το κάνουμε χωρίς να λέμε ότι κάνουμε ελληνοτουρκική φιλία, θα λέμε ότι ικανοποιούμε τα αιτήματα. Θα το λέμε ευθέως στον κόσμο. Δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή. Ναι. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι σε μια περιοδία που είχα κάνει εγώ πριν 1-2 χρόνια στην Θράκη. Βρεθήκαμε στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που είχε γίνει. Με έπιασε μετά με ένας υψηλό βαθμό αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ενεργεία, των δικών μας ενόπλων δυνάμεων, επιτελικός αξιωματικός, ο οποίος, εντάξει, μπήκε σε συζητήσει, επειδή είχα εγώ αναλύσει το ζήτημα πώς θα πάει κτλ. Από το 2014 εγώ φωνάζω ότι μπαίνουμε σε τροχιά, πώς θα το πούμε, εθνικού ακροτηριασμού, ανεξάρτητος της μορφής που θα πάρει. Και ένα του στόχου είναι φυσικά ήταν η Θράκη. Λοιπόν, και όταν μου έλεγε, όταν με άκουσε να το αναλύω αυτό το πράγμα, μετά με πιάνει, μου δηλώνει ταυτότητα και μου λέει το εξής. Μου λέει, όποιος σήμερα δεν έχει καταλάβει γιατί η Θράκη έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ από άποψη οικονομικής, κοινωνικής, έτσι, υποδομών, πολύ τρομακτικό πρόβλημα. Το ζήτημα εδώ, μια Εγνατία του φτιάξαν και τώρα την πουλάνε. Λοιπόν, τότε δεν. Είτε δεν κατοικεί εδώ, ή απλά είναι προδότης. Είναι προδότης. Αποσύρεται το ελληνικό κράτος από εκεί. Είναι βεβαίως. Αποσύρεται. Είναι μια κίνηση που γίνεται διεθνώς και ιστορικά σε τέτοιες για να προετοιμάσει το. Και το αναπληρώνει το τουρκικό κράτος. Δηλαδή δεν λέμε πράγματα κινδυνολογικά ή ακραία. Όταν όχι, έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Η Ζηράτ εκεί, η τουρκική τράπεζα, η Ζηράτ, δίνει δάνεια με 1,5%, ενώ για να πάρει κάποιος από ελληνική τράπεζα κάτοικος περιοχής δάνειο θέλει από 11% και πάνω. Τα χάντζα θα πάρει. Δεν θα πάρει. Δεν παίρνει. Λοιπόν, όταν κινείται έτσι η Ζηράτ,
Που σημαίνει ότι για να έχεις οικονομική επιφάνεια, για να γλιτώσεις ως μικρομεσαίος, πρέπει να πας στο προξενείο. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Όταν επιδοτούνται με το μήνα οι μαντήλες, παραπέμπω σε ένα άρθρο πολύ περιεκτρικό του Χρήστου Καπούτσι, του δημοσιογράφου, του έκτου δημοσιογράφου, στην Ίσκρα, που λέει μέσα την επιδότηση της μαντήλας, την επιδότηση των παιδιών που διαλέγουν να πάνε σε ιερό διδασκαλείο και όχι σε δημόσιο κτλ. Όταν έχεις μια αρχή, ή μεταφέρονταν παλιότερα, είχαμε καταγγελίες ασθενείς στην Κωνσταντινούπολη με ασθενοφόρα, διότι δεν μπορούσε το ελληνικό εσύ, καταλαβαίνει κανείς, ας πούμε, τι σημασία παίρνουν αυτά τα πράγματα στο μέλλον. Πάρε υπόψη ότι το ζήτημα αυτή τη στιγμή που λέγεται η Εγνατία, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η Εγνατία θα πουληθεί για 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, πες μου εσύ, αν την πάρει, την πάρουν τα τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα που ήδη έχουν κάνει μια πολύ ισχυρή είσοδο στην Ελλάδα, όχι μόνο σε βασικές υποδομές, όπως είναι μαρίνες, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν μπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ουσιαστικά ελέγχουν το Sky αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι λέει η αγορά. Λοιπόν, μεγάλα ξενοδοχεία. Δεν το συζητάμε. Με συμβολισμούς. Γιατί να μην πάρει και την Εγνατία? Η Εγνατία είναι βασική οδός για το διακομεταγωνιστικό εμπόριο της Τουρκίας. Έτσι, Ανατολή Δύση. Και της Δύσης είναι δηλαδή. Προφανώς είναι. Στρατηγικό. Λοιπόν, γιατί να μην την πάρει? 50 εκατομμύρια. Μας κόστησε 7 δισεκατομμύρια. Την πουλάμε 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, εάν το πάρουν και αυτό, αυτό είναι το προβλεπόμενο αντίτιμο στον προπολογισμό του 2018. Το οποίο θα βγει από τα διόδια, βέβαια, μετά έτσι. 50 εκατομμύρια. Θα βγει αμέσως από τα διόδια. Μιλάμε. Τίποτα. Είναι υπόθεση. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ότι αν ελέγξεις αυτόν τον οδικό άξονα, έχει τελειώσει η Θράκη. Ναι. Δεν έχει καμιά άλλη υποδομή. Πες μου, τι άλλη, το τρένο. Δηλαδή, τα λιμάνια πουλούνται. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα πουληθεί μέσα στο 2018. Έχει πάρει σειρά και αυτό. Λοιπόν, ξέρουμε ήδη ότι υπάρχουν πάλι τουρκικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται. Και γιατί να μην ενδιαφέρονται? Είναι το πρώτο μεγάλο λιμάνι έξω από τα στενά. Θα σε τρελώσω, ας πούμε, γεωστρατηγική σημασία μόνο. Ας σκεφτούμε και μόνο το γεγονός το γιατί φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε κατά πέτυσε των Αγγλογάλων προς τον Βενιζέλο. Εκεί, γιατί εκεί πέρα ήταν ένα μικρό ψαροχώρι, τον Τεντέα Γάτς, όταν απελευθερώθηκε η Θράκη. Έτσι και του είπανε, θέλουμε λιμάνι ισχυρό εδώ πέρα. Η Καβάλα για μια σειρά λόγους δεν επιλέχθηκε. Γιατί δεν επιλέχθηκε, να το πούμε και αυτό. Δεν επιλέχθηκε. Βουλγαρίας. Έτσι, μπράβο. Γιατί διαπραγματευόταν η Αντάντη με τη Βουλγαρία να μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την Έδη για να του δώσει την Καβάλα. Καβάλα Ξάνθη Δράμα. Αυτή έτσι. Για πραγματικά λοιπόν, που είχε συμφωνήσει ο Βενιζέλος. Βεβαίως, ναι, το είχε αποδεχτεί. Και τι μεγάλο ιδεατισμό, γιατί λέει, ναι. Κατηγορούν την Ελλάδα ότι είχε ιστορικά μεγάλο ιδεατισμό. Ποιο ήταν? Δεν είχαν συμφωνήσει να δοθεί. Ποιο μεγάλο ιδεατισμό? Είχαν συμφωνήσει και τα δύο κόμματα. Φυσικά. Προφανώ. Η περιοχή αυτή. Γιατί δεν είχαν καμία πλειοψηφία. Είχε πλειοψηφία Ελλήνων. Πάντα είχε. Υποτίθεται ότι δίνανε τη Σμύρνη, αλλά δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, θέλανε και αυτοί σαν αστική τάξη της Ελλάδας να αισθανθούν τα νότα τους καλυμμένα με μια ισχυρή Βουλγαρία. Το μεγάλο τους πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς πουλάγανε τον ελληνικό πληθυσμό εκεί. Το βασικό πρόβλημα ήταν το εξής, ότι αυτή η αστική τάξη που στήριξε αυτού του τύπου την έξοδο, είχε τρομάξει από την άνοδο του ελληνικού λαού από πίσω. Τις απαιτήσεις, αν διαβάζει. Δεν ήθελε, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι όσο βλέπει κανείς από τα κιάλια στο Λυκαβιτό. Είχαν βάλει κιάλια τότε. Εννοούσαν ότι τόσο μπορούμε αστυνομικά να ελέγξουμε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε παραπέρα. Που έλεγε ο Δούκας Στρατάρχης του Αυστριακού θρόνου την εποχή που πολεμούσε τους Γάλλους επαναστάτες. Έλεγε, προτιμώ 40 ήττες παρά το λαό στα όπλα. Ναι. Όταν του είχαν πει, εξόπλησέ τους να αντιμετωπίσει τους Γάλλους που είχαν εφορμήσει. Η μικρή πλην τίμια Ελλάδα. Η έτσι, μικρή πλην τίμια Ελλάδα. Δεν σοβαρολογείς τώρα. Ό,τι λέγανε οι Αγγλογάλοι. Απλά λέω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η σημασία τους μπορεί να έχει αλλάξει με σήμερα, αλλά έχει ενισχυθεί. Βέβαια. Με δεδομένα τα δίκτυα που υπάρχουν σήμερα. Τα βλέπουμε πιο καθαρά μπροστά. Βεβαίως. Τα βλέπουμε πιο καθαρά. Για να μην πέσουμε, ας πούμε, και στη λούμπα να λέμε και τι μας νοιάζει εμάς, γιατί υπάρχει και ένας φίλος, εντάξει, γνωστός. Μου λέει, εντάξει ρε παιδί, εγώ δεν μπορώ να ζήσω τώρα. Τι μου λες τώρα για τη Θράκη? Λοιπόν. Ναι, και όμως
μια άλλη κατάσταση στην Ελλάδα, μια λαϊκή εξουσία, μια μεγάλη ανατροπή που θα σβήσει τα μνημόνια και το ευρώ, θα αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα και θα... Φυσικά. Για αυτό, γιατί είναι ενιαίο το μέτωπο, έτσι. Δεν μπορείς να πεις να δεχτείς ακροτηριασμούς, γιατί αυτοί οι ακροτηριασμοί θα πλήξουν κέρια ενδεχομένως τη βιωσιμότητα της χώρας σου, και οικονομικά και κοινωνικά και γεωστρατηγικά. Δηλαδή, τι να πεις, θα ξανανοίξεις πάλι μέτωπα εθνικά, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν κλείσει από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων? Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό που διαισθάνομαι και από τον τρόπο που μιλάνε περισσότερο και από τα από αυτά που γίνονται, είναι ότι ξαναγυρίζομαι σε μια εποχή διπλωματικής κατάστασης που ήταν ανάμεσα, ήταν πριν τη λύση του μακεδονικού ζητήματος. Δηλαδή πριν το 1909 στην ουσία. Ναι. Λοιπόν, πάμε εκεί, γιατί βλέπεις ακόμη και οι αναφορές του Τσίπρα στο Βελιγράδι, με αναφορά στο Γλάστονα και τις, και τις διακηρύξεις του 1882. Ο άνθρωπος είναι αγράμματος, δεν ξέρει τι λέει. Αλλά αυτοί που το είπα, που το δώσα να το δω, να το πει, ξέρουν πολύ καλά τι λένε και σε πού πάνε να κάνουν αναφορές. Πάνε να κάνουν αναφορές σε μια εποχή του κονσέρτο της Ευρώπης που αποφάσισε τη ρευστοποίηση της περιοχής και το μεγάλο ασθενή, το ανατολικό ζήτημα. Έλεος, αν ξαναγυρίσουμε ξανά σε αυτές τις εποχές. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, θα πάει πίσω και η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία. Δεν το συζητάμε. Η οικονομία δεν είναι κάτι ξεκομμένο, τεχνοκρατικό, σε μια γυάλα κτλ. Η οικονομία της τσέπης μας, για να την καταλάβει. Ναι, γιατί η οικονομία είναι ένα ευρύτερο θέμα, αλλά η οικονομία της τσέπης δεν είναι άσχετο με το αν αυτό το κράτος μπορεί να πατήσει τα πόδια του ή όχι, ή αν έχει δυνατότητες να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Να μπορεί να υπερεσπίσει την ασφάλεια του πολίτη, δηλαδή με την έννοια την ηρεμία και την λειτουργία μιας δημοκρατίας και να μην εμπλακεί σε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αφήνουν να κάνεις κάτι άλλο. Σωστό. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μας λέει ένα μήνυμα, ο φίλος ο Δημήτρης από το Άμστερνταμ. Είμαι της γνώμης όταν μιλάς στην κοινωνία πρέπει να κοιτάς και το timing. Ίσως αυτά που έλεγες τότε, που λέγαμε τότε στις πλατείες το 2011 και τα λοιπά, ίσως και νωρίτερα να το πούμε έτσι, και ήταν για πολλούς, μαζί και εγώ λέει ο φίλος, ακαταλαβίστηκα. Τώρα όμως μπορούμε και τα κατανοούμε. Δεν εννοώ αντιπαραθέσεις με καθηγητάδες που όπως ξέρουμε εντυπαλάμε και ουτοβοήσουμε, αλλά μιλάμε για τα ουσιαστικά ζητήματα που συζητάμε σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια, κατά τη γνώμη μου δεν συμμερίζομαι τις απεσιόδοξες προβλέψεις για να ότι ο λαός παραιτήθηκε, ότι ο λαός έχει ντυθεί και όλα αυτά τα πράγματα. Ο οποίος έχει διαβάσει και έχει εντρυφήσει στο τότε, γιατί το να διαβάζεις, μπορεί να διαβάζεις, το θέμα είναι τι καταλαβαίνεις από αυτό που διαβάζεις. Όποιος έχει εντρυφήσει στον τρόπο που γίνονται μεγάλες ανατροπές στις κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου και της ελληνικής ιστορίας, γίνονται σε περιόδους που φαίνεται φαινομενικά μεγάλη νηνεμία. Γιατί υπάρχει αυτή η νηνεμία? Για παράδειγμα, εγώ φέρνω πολλά παραδείγματα από την ιστορία. Ένα μήνα πριν γίνει η μεγάλη Ρώσικη Επανάσταση του 17, ο Βλαδίμηρος βρισκόταν στην Ελβετία, μιλούσε σε νεολαία και τους έλεγε το εξής απλό πράγμα, υπάρχει στα παντά του. Λέει, εγώ είμαι 50 χρονών τώρα. Τη νέα κοινωνία για την οποία παλεύω και αγωνίζομαι δεν θα τη δω. Εσείς και ίσως, έλεγε σε πιτσιρικάδες 18 χρονών. Σε ένα μήνα είχαν ανατραπεί τα πάντα. Γιατί το έλεγε ο Τελέγγιν? Γιατί θεωρούσε ότι ο τσαρικός σοβινισμός είχε σαρώσει την ρωσική κοινωνία. Και ότι δεν επέτρεπε στις από κάτω, είτε το προλεταριάτο, είτε τους μουζίκους που τους συνέθλιβε ο πόλεμος, να σηκώσουν κεφάλι, να βάζουν πολιτικά ζητήματα, να ανατρέψουν τον τσαρισμό. Και μέσα σε ένα μήνα η κοινωνία τον είχε εκπλήξει. Το ίδιο έχει συμβεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα της εποχής του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και της επόμενης περίοδου που είναι μέχρι το 1909 πέρασε τον παθόν της στον τάραχο. Οπισθοδρόμησε και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο κοινωνικό και σε πολιτικό. Είχαμε το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από την Ελλάδα. Κατακλείζονταν τα μοναστήρια από νεολαία που ήθελε να μονάσει για να γλιτώσει τα πανεπιστήμια, το στρατό και να γλιτώσει και την επιβίωσή της. Ήταν η χειρότερη εποχή κρίσης. Ακριβώς. Και μέσα σε τρία χρόνια, μετά το 9, μέσα σε τρία χρόνια διπλασιάστηκε. Έγινε η πρώτη οικονομική δύναμη των Βαλκανίων και χτύπησε σε δημοπρασία
το περίφημο Παπα-Νικολής ήταν που μετά συμμετείχε στους Βαλκανικούς. Ναι. Το είχε πάρει στους Βαλκανικούς. Ναι, είμαστε η μόνη δύναμη Βαλκανική με υποβρύχιο. Σε δημοπρασία με την Ιταλία, σε δημόσια δημοπρασία με τους Γερμανούς και χτύπησε την Ιταλία. Έτσι, το χτυπούσε. Μέσα σε τρία χρόνια μεταμορφώθηκε, ας πούμε. Και το εντυπωσιακό. Αναστράφηκε. Φύγαν τα ελαττήρια. Αποκτήσαμε κράτος. Αποκτήσαμε κράτος. Έστω αστικό κράτος, αλλά σοβαρό αστικό κράτος. Αποκτήσαμε δημόσια διοίκηση, δεν είχαμε. Δηλαδή στοιχειώδη πράγμα. Αποκτήσαμε βιομηχανία με την έννοια που τη χρησιμοποιούσαν τότε. Δηλαδή εργατικό δυναμικό ικανό να στηρίξει την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Να σπάσει αυτή πώς το λένε, η καθυστέρηση τρομακτική που υπήρχε στην κοινωνία και στην οικονομία. Εκείνη η Ελλάδα, έστω και αν δεν ολοκληρώθηκε, έστω και αν έμεινε στη μέση, έστω και αν χρειάστηκε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος για να σταθεί στα πόδια της, να σταθεί στα πόδια του ο λαός, έδωσε τη μάχη της. Και δεν το πιστεύει κανένας. Ο Παπαδιαμάντης, διάβαζα τώρα τελευταία, εξέχουσα φυσιογνωμία της περίοδου της κατάπτωσης της παρακμής, που εκφράζει όλη αυτή τη δυστοκία αυτής της κοινωνίας, και το λέει και ο ίδιος, υπερασπιζόμενος όμως το λαϊκό στοιχείο με τον πιο αγνό τρόπο, δεν έζησε να δει το πώς ανατράπηκε αυτό που προσδοκούσε να δει. Mm-hmm. Πέθανε θάφτηκε λίγους μήνες μετά την έλευση του Βενιζέλου στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να πω ότι μη μας τρομοκρατεί η νηνεμία στην κοινωνία. Κρύβει μεγάλες ανατροπές. Γιατί υπάρχει νηνεμία? Γιατί ο κόσμος ψάχνει τους νέους όρους που θέλει να ανατρέψει ένα ολόκληρο καθεστώς. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και κινητοποιείται και διαμαρτύρεται. Ή αν θέλετε με τους παραδοσιακούς όρους. Πότε? Όταν δεν πιστεύει στην ανατροπή του καθεστώτος, αλλά πιστεύει στην πολιτική πίεση σε αυτό το καθεστώς για να αποσπάσει κατακτήσεις. Για να διορθώσει. Να πάρει παραχωρήσεις. Και είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Και δεν είναι έξω από τη λογική. Τώρα έχει πιστεί ότι δεν μπορεί να κάνει με αυτό το καθεστώς. Με αυτό το καθεστώς ή το τελειώνει ή τον τελειώνουν. Δεν υπάρχει μέσος δρόμος. Είναι χαρακτηριστικό και χαρακτηριστική η έρευνα της MRB για το ευρώ, που μιλάει για το 57% του πληθυσμού που τάσεται εναντίον του ευρώ. Την εποχή των πλατιών το ζήτημα αυτό δεν μπορούσε να γίνει κατανοητό, ενώ σήμερα βλέπουμε ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, τότε κάναμε αγώνα και δεν περνούσε η αντίληψη και στους πιο πρωτοπόρους αγωνιστές εκεί που κατεβαίνανε με τις καλύτερες διαθέσεις. Μα γι' αυτό και εγώ πάντησα στο φίλο που μας λέει για τη χρυσή εποχή του 11. Ήτανε πολύ πίσω το 11. Άωρη. Ναι. Τώρα ολοκληρώνεται μια τώρα έχει τελειώσει. Είναι χαρακτηριστικό. Να το πω και εγώ, έχω πάνω από 2.500 ομιλίες σε αυτή την. Έτσι. Λοιπόν, καταγραμμένες στο ίντερνετ. Χώρια τις άλλες που δεν έχουν καταγραφεί. Εκείνη την εποχή δεν συζητάγαμε για τη λύση. Συζητάγαμε να πιστεί ο άλλος το πρόβλημα. Για την αντίσταση. Να καταλάβει το πρόβλημα καταρχήν. Ναι. Ότι το πρόβλημα δεν είναι το μείγμα πολιτικής που του λέγανε. Ότι θα μπορούμε να έχουμε, αυτό που έλεγε ο Βαρουφάκης, μπορούμε να έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς λιτότητα. Το ίδιο λέει και σήμερα, αλλά τότε το έλεγε και περνούσε. Περνούσε. Σήμερα το λέει και δεν περνάει. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν, παιδιά, μας δουλεύετε. Τότε η μάχη, θυμάμαι ρε παιδί μου, όποτε έκανα ανάλυση της κατάστασης, σηκωνόταν το πρώτο πράγμα που άκουγα από το ακροατήριο ήταν πω, δέχτηκα μια μπουνιά στο στομάχι. Δηλαδή, του φαινόντουσαν αδιάλειπτα. Τώρα είναι κατακτημένα αυτά. Δεν τα συζητάει. Συζητάει αυτό που αναζητάει σήμερα ο κόσμος, τουλάχιστον εκείνο το κομμάτι του κόσμου που δεν τον έχει πάρει από κάτω τα προσωπικά του προβλήματα, έτσι. Είναι να πιστεί ποια πολιτική δύναμη θα σταθεί εκεί μπροστά για να του λύσει το πρόβλημα όπως το καταλαβαίνει σήμερα. Και το καταλαβαίνει έτσι ακριβώς όπως είναι. Εντάξει, μπορεί, ο λαός μας και κανένας λαός δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επιστημονική κατανόηση του προβλήματος. Γιατί η προσωπική του και η κοινωνική και η ταξική του εμπειρία είναι ικανά να του δώσουν. Αρκετές. Έτσι, μπράβο. Είναι ικανά να τον προσανατολίσει σωστά. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι την πολιτική πρωτοπορία. Δηλαδή, εκείνη την πολιτική δύναμη που θα του δώσει μπροστά τη διέξοδο. Αν δεν τη βρει αυτή, θα ιτηθεί. Σαφέστατα. Γιατί να γεννήσει κάτι άλλο δεν πρόκειται να γεννήσει. Ό,τι γεννιέται, γεννιέται στη φάση όπου ακόμη η κρίση δεν έχει εκφραστεί. Μετά δεν γεννιέται τίποτα. Μετά υπάρχει, πώς το λέγε ο Χέρτσεν, το λέγε, μετά υπάρχει τέφρα.
που τα σκεπάζει όλα και είναι τα πεθαίνει. Είναι μια εγκυμοσύνη που μετά τον ένατο μήνα είναι υπερόρημη και άρα νεκρή. Μα ό, είναι πολύ απλό. Στην ώρα της, όταν, έτσι, όταν μπαίνει σε μια διαδικασία που είναι ανώμαλη κατάσταση για τις ομαλές συνθήκες που έχει συνηθίσει η κοινωνία, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο μια κοινωνία να αποθεί τη ριζική ανατροπή? Τι? Πρέπει να ξεπερδέψει τον εαυτό της. Δηλαδή με τις αυταπάτες που έχει για τους όρους λειτουργίας αυτής της κοινωνίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι δεν είναι? Με ποιον τρόπο ξεπερδέψει? Με την εμπειρία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Τώρα, αν υπάρχουν και πέντε άνθρωποι που σου λένε κιόλας, σου εκλογικεύουν αυτό που εσύ ζεις με όρους εμπειρίας. Τα βιώματα. Είναι ακόμη καλύτερο, βέβαια. Ακόμη καλύτερο. Αλλά η εμπειρία στο λύνει. Και σήμερα βρισκόμαστε στην πολύ κατάλληλη στιγμή, στην καλύτερη φάση που χρειάζεται μέσα σε αυτά τα χρόνια. Το χρειαζόμαστε 7-8 χρόνια. Εντάξει. Αυτό είναι το ιστορικό timing, να το πούμε έτσι, όπως λέει και ο φίλος εδώ ο Δημήτρης, που απαιτεί κάθε κοινωνία για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα. Τόσο χρειάστηκε και στην Αργεντινή, ή κάνω λάθος? 8 χρόνια μέχρι να... Όχι, πολύ παραπάνω. Περισσότερο. Πολύ παραπάνω. Και μάλιστα σε συνθήκες ενός κοινωνικού εμφυλίου που ευτυχώς εμείς δεν το γνωρίσαμε. Λόγω κοινωνική συνοχή. Η ελληνική κοινωνία έχει περισσότερη κοινωνική συνοχή. Ιστορικά, αν θέλεις, από ό,τι η Αργεντινή. Και διασώζει, λειτουργεί σαν δίχτυ από αυτό που θέλει να μας βάλουν οι φιλελεύθεροι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ακριβώς. Και διασώζει καταστάσεις. Εγώ συμφωνώ ότι ολοκληρώνεται μια διεργασία. Είμαι πολύ αντίθετο στην άποψη που λέει ότι ο κόσμος πάει κεντροδεξιά, συντηρητικοποιείται, πάει δεξιά. Αυτά είναι στημένα, είναι κατά παραγγελία αναλύσεις. Θυμάμαι ότι τέτοια λέγανε το 12 και το 13, ότι από Σεπτέμβριο ο Σιμίτης θα έχει έκρηξη, διότι και από κάτω παραθέτανε 10 λόγους για τους οποίους θα έπεφτε η κυβέρνηση Σιμίτη. Και δημιουργούσαν έτσι συνεχίσεις. Μπορεί ο κόσμος να είναι στο καναπέ και να ζούμε τον αιώνα της ανάθεσης, αλλά... δεν είναι η πρώτη φορά αυτό, εδώ είναι και είναι 40 χρόνια τώρα. Πρώτον, δεν τρώει σανό για το success story και για όλα όσα λέγονται για ότι θα βγούμε από το μνημόνιο κτλ. Δεύτερον, δεν έχει χάσει το φρόνημα. Απειλεί, ζητά, φωνάζει, λέει έστω με ανάθεση, κάντε κάτι, πρέπει, εγώ είμαι εδώ κτλ. Και αυτές είναι, και τρίτον και σημαντικότερο, αυτό που αναλύθηκε και είπε και ο ακροάτης, ο συναγωνιστής, ότι τώρα ξέρει ή τουλάχιστον αρχίζει και... Είναι ιστορική του εμπειρία πλέον. Καταλάβε. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει κανένας. Και έτσι νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε κοινωνικές αναστροφές. Θα σου έχει τύχει για σένα. Ερχόμενος εδώ, που έρχομαι κάθε μέρα, έτσι, στο σταματάνε δρόμο, στο δρόμο. Ναι. Σε σταματάει και τι σου λέει? Το πρώτο πράγμα, δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά έχω αποφασίσει ότι δεν θα τους αφήσω τώρα αυτή τη στιγμή. Και ψάχνεται. Και μέσα από το ψάξιμο σε βρίσκει και σένα. Εντάξει. Και σε ακούει. Αν τον κερδίζεις, αν είσαι εντάξει εσύ, τον κερδίζεις. Αν δεν είσαι εντάξει, δεν τον κερδίζεις. Ή τουλάχιστον αν έχεις ελλείμματα, να το πούμε έτσι, στον πολιτικό σου λόγο. Αλλά αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Εγώ είμαι, έχω ενταχθεί στην πολιτική, έχω ενεργή πολιτική δράση από το 1981. Ποτέ δεν, με εξαίρεση εκείνες τις εκλογές που ήταν άλλου τύπου εκλογές, αυτή ήταν η πραγματική μεταπολίτευση που έζησε η Ελλάδα, σε επίπεδο κοινωνικό, αν θέλετε, λαού, ποτέ δεν άκουγα τον κόσμο να λέει εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική, και αλλά τώρα θα τους αφήσω. Δημήτρη, όταν έλεγες για το Μάστριχτ, θυμάμαι ομιλίες για το Μάστριχτ το 2000 και το 2004 σε ανοιχτά ακροατήρια που σηκωνόταν ο άλλος και έλεγε αν είναι δυνατόν. Τι είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι, συναγωνιστές, δεν μας ενδιαφέρει. Ή μάλιστα κάποιοι βγαίναν και λέγανε ότι ο προς Θεού μην τα βάζετε με την ΟΝΕ, με την ένταξη και έτσι, διότι θα έρθουμε σε σύγκρουση με τον κόσμο, με τα συναγωνιστές, μην το λέτε αυτό, κρύφτε το κτλ. Δηλαδή ήσουν κόντρα στο ρεύμα. Φυσικά. Και χρειαζόταν σε πάνελ με υπουργούς, με αρμόδιους ανθρώπους, να λες λεπτομέρειες τις οποίες δεν ασχολιόντουσαν, δεν τις ξέρει κανένας, για να στηθεί μια κουβέντα για τα μέτρα τότε που έπαιρνε η Οικονομική Νομισματική Ένωση για να αποδείξει, ήσουν μοναχικός, ας πούμε. Τώρα που εκεί ήταν η πηγή της κακοδαιμονίας και το πρόβλημα των προβλημάτων, τη στιγμή που γινόταν, μετά είδανε το αποτέλεσμα. Σήμερα ολοκληρώνεται και όσοι μπορούν να δουν, να δουν πολιτικά και κοινωνικά, το βλέπουν αυτό. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται ακόμα
αγώνας μυρμηγκιού και να μην χαθεί η αισιοδοξία που είναι πραγματική. Αρχίζει δηλαδή. Αυτό είναι που διαχωρίζει χαράζει. Την νίκη από την ήττα. Ναι. Το να μην παραδοθείς δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάτω από το βάρος, το κάτω γραφής. Εγώ αυτό που συνήθως να λέω είναι ότι η δική μας γενιά. Έτσι, δεν έτυχε στη δική μας γενιά να έχουμε, πώς θα το πούμε, να κρινόμαστε χαρακόμματα. Όπως παλιά η γενιά των παππούδων μας. Έτσι. Αλλά τα δικά μας χαρακόμματα είναι η σημερινή μάχη για τη λύτρωση αυτής της χώρας και του λαού και που είναι πολύ πιο αποφασιστική από ό,τι ήταν στα χαρακόμματα την εποχή. Είναι εφόλης της ύλης τώρα. Έτσι, μπράβο. Πολύ πιο ξεκάθαρο από ό,τι ήταν στα χαρακόμματα εκείνη την εποχή. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της δικής μας γενιάς. Και εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε. Δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς και τι πράγματα, δεν είμαι προφήτης, αλλά ξέρω ότι, πώς να το πούμε, είμαστε, πώς να πούμε, βαδίζει η ελληνική κοινωνία βάση εγχειριδίου. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να περιγράψω ένα εγχειρίδιο, το πώς μετατρέπεται μια κοινωνία, αλλάζει και μετατρέπεται και ετοιμάζεται για την υποδοχή του καινούριου, έτσι θα την περιέγραφα. Όπως ακριβώς η ελληνική κοινωνία ετοιμάστηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Τώρα, το στοίχημα είναι αν εμείς μπορούμε να κρατήσουμε τη σημαία ψηλά, στο ψηλό εκείνο σημείο για να το βλέπει ο άτακτος στρατός για να συσπηρώνεται, η κοινωνία είναι άτακτη και δεν λειτουργεί. Συντεταγμένα, προφανώς. Έτσι, να υπάρχει εκεί, να μπορείς να, όπως το λέγει πάντα ο, πώς να το πούμε, ο Ναπολέοντας, δηλαδή, δύο πράγματα σε χρειάζεσαι μια νίκη. Το να εμπλέκεσαι συνεχώς και να ξέρεις να κινείς τις δυνάμεις σου, και δεύτερο, να υπάρχει πάντα η σημαία ψηλά, ναι. Ψηλά, για να μπορέσει να προσδιορίζονται οι δυνάμεις που δίνουν τη μάχη στο έδαφος. Αυτό νομίζω, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω κιόλας που ήρθες. Και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ, και είναι μια συμβολή το γεγονός ότι υπάρχουν μέσα που σε αυτή τη δικτατορία της μονοφωνίας και της απαγόρευσης αφήνουν με ευχέρεια χρόνου να υποθούν ζητήματα της επικαιρότητας και να φωτιστούν και με τη βαθύτερη εξέλιξη. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Έτσι αλλιώς έχουμε αρκετά μεγάλο κοινό, από ό,τι βλέπουμε, τουλάχιστον όχι μόνο από τα FM που μας αναδίδουν, αλλά και από το διαδίκτυο. Υπάρχει κόσμος που αναζητάει ανεξαρτήτως διαφωνίες, τις απόψεις, μέσα όλα αυτά τα πράγματα, αλλιώς πώς θα γίνει. Τον χαιρετίζουμε αυτόν τον κόσμο, είναι οι συναγωνιστές μας στην πορεία για τη Νέα Ελλάδα, ανεξάρτητα από διαφωνίες και από επιμέρους διαφορετικές. Μα άμα είναι να πηγαίνεις μόνο με αυτούς που συμφωνούν, δεν βγάζεις πουθενά. Όχι, λοιπόν. Θα πάρω και εγώ όλες τις ερωτήσεις ή προτάσεις που βεβαίως υπάρχουν, λοιπόν. Θα είναι τιμή μου να τώρα την επόμενη στιγμή θα τυπώσουμε και θα τα πάρουμε, λοιπόν, και να μελετήσω πάνω σε αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι αλλιώς θα το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Δημήτρη τον Καζέκη. Λοιπόν, να πούμε καλή συνέχεια στους ακροατές που μας ακούσαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Εμείς έτσι αλλιώς και το πρόγραμμα συνεχίζει. Θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες. Και πάντα να σκεφτόμαστε, οι γιορτές είναι μια πολύ καλή ευκαιρία πάντα για το λαό μας να σκέφτεται, να οριμάζει και να προχωρά μπροστά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Thank you.
διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.